πάει τόσο καιρό. Δεν έχει σημασία. Έχει για μας, έχει μεγάλη σημασία, γιατί ξέρουμε ότι αυτά που θα ακουστούν διδάσκεται, δεν είναι αυτό το διάστημα. Πού, κύριε Νικολαίδη? Στην Αθήνα. Λοιπόν, και πηγαίνετε και έρχεστε. Αύριο μεγάλη γιορτή του Ευαγγελισμού της Παναγίας μας. Είναι η Παναγία μας. Δεν θα μπορούσαμε να το αφήσουμε να περάσει δίχως, έτσι να φέρουμε εδώ στην εκπομπή και απόψεις τηλεθεατών, τηλεθεατριών, αλλά και να μάθουμε 5 πράγματα. Ποιο είναι το πιο σημαντικό να ξέρουμε για την Παναγία μας? Πρώτου πάμε στη σύνδεση, έχουμε ζωντανή σύνδεση. Δεν ξέρω τι να πω. Τι να πρωτοπείτε. Για την πρόσκληση, αλλά δεν ξέρω τι να πρωτοσημειώσω ή να πρωτοϋπογραμμίσω. Το πιο σημαντικό είναι ότι η Παναγία αποτελεί την γέφυρα και την κλίμακα η οποία ενώνει τη γη με τον ουρανό ή τους ανθρώπους με τον Θεό. Αλλά αυτό θέλει επεξήγηση και εννοεί πάρα πολλά πράγματα. Εγώ απλά αισθάνομαι ότι ο Λονόν μας είναι δίπλα μας και ο πρώτος άνθρωπος, γιατί είναι άνθρωπος, δεν είναι, που καταφεύγουμε και την αισθανόμαστε, τη συναισθανόμαστε ότι είναι δίπλα μας, είναι αυτή. Θα έλεγα ότι είναι η μητέρα μας. Η απόλυτη μητέρα μας. Λοιπόν, ας πάμε να συνδεθούμε με ένα ναό, παλιό ναό, του 12ου νομίζω αιώνα, Παναγίας Χρυσελεούσης, εδώ στο Στρόβολο, μαζί με τη συνάδελφο, την Άντρη Κούνου, να μας μεταφέρει και να μας μεταδώσει τι συμβαίνει εκεί, γιατί είναι πολύ όμορφο. Τώρα μπήκαμε και στη διαδικασία μιας άνοιξης που όσο να είναι ανοίγει η ψυχή μας. Άντρη μου, καλό απόγευμα. Καλησπέρα Ελίτα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Βρισκόμαστε στο προάβλιο της Εκκλησίας της Παναγίας της Χρυσελεούσης στο Στρόβολο, παραμονή μιας πολύ μεγάλης γιορτής της Χριστιανοσύνης, του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Μέρα χαράς και αγαλίας της αυριανή, είναι η μέρα όπου Άγγελος Γαβριήλ ανακοίνωσε στην Παναγία ότι θα φέρει στον κόσμο τον Υιό του Θεού. Σε λίγη ώρα, γύρω στις 5, ξεκινάει ο Ασπερινός εδώ και αναμένεται μεγάλη προσέλευση από κόσμο. Εδώ δεν νομίζω να υπάρχει σπίτι που να μην έχει κάποιον που να γιορτάζει. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Να ευχηθούμε και εμείς με τη σειρά μας. Και ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα, Μαρία, Μάριος, Ευαγγελία. Ευαγγελία, μπράβο, η Ευαγγελία. Και ο Ευάγγελος. Λοιπόν, ακόμα όμως έτσι δεν έχουμε κόσμο. Όχι, είναι νωρίς ακόμη. Ναι. Είναι σημαντικό να δούμε αν έχουμε και νέους ανθρώπους που πάνε έτσι σε εκκλησιασμό, Άντρη μου. Βεβαίως, κυρίως νέους ανθρώπους, γιατί έτσι επικρατεί μια αντίληψη ότι μόνο ηλικιωμένοι έρχονται στην εκκλησία. Νομίζω άλλαξαν τα δεδομένα. Θα το δούμε βέβαια και στη συνέχεια. Δεν ξέρω, επειδή είναι καθημερινή ημέρα εργάσιμη. Θα είσαι μαζί μας λοιπόν και θα μας μεταφέρεις. Θα μας μεταδίδεις. Είμαστε σε επαφή. Ωραία. Κύριε Νικολαίδη, πάμε στα διατάφτα. Σε λίγο θα έχουμε και μία μαρτυρία σημαντική, μια τηλεθεατρίας. Θα έχουμε και ένα ύμνο από μία γυναίκα ψάλτη. Θα είναι και ο κύριος Παπαγεωργίου, έχει γράψει ένα πολύ όμορφο βιβλίο για την Παναγία της Κύπρου. Αλλά πάμε έτσι να μας δώσεις τα πιο σημαντικά που θα πρέπει να γνωρίζουμε. Από πού να ξεκινήσω, Ελίδα? Έτσι, κάποιο ερώτημα δικό σας για να μην διευκολύνει. Ας αρχίσουμε από το γεγονός ότι αύριο, σαν αύριο, γιορτάζουμε το μεγάλο μήνυμα που δέχτηκε η Μεγαλόχαρη σχετικά με την αγγελία μιας σύλληψης, μιας θεόσταλτης, θα το πω. Τα δικά μου, οι δικές μου θεολογικές γνώσεις είναι τόσο μικρές, θα με βοηθάτε εσείς. Πάντως γιορτάζουμε αυτό, την αγγελία της σύλληψης. Να ξεκινήσω καταρχήν από το ιστορικό περίγραμμα του γεγονότος, ότι η Υπεραγία Θεοτόκος ήταν 15 ετών, όταν την επισκέφθηκε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, στην πόλη ή αν θέλετε τη μικρή τότε πολύχνη Ναζαρέτ, και εκεί ο άγγελος της αναγγέλει ακριβώς αυτό το χαρμόσυνο μήνυμα. Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετασού. Να πω ακόμη ότι την διήγηση του Ευαγγελισμού τη διασώζει μόνο ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο οποίος φαίνεται από την πορεία και η παράδοση να μας πληροφορήσει
να είχε ιδιαίτερες και στενές σχέσεις με την Υπεραγία Θεοτόκο. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς ήταν ταυτόχρονος σύγχρονος του Χριστού. Βεβαίως. Ήταν από ο Ευαγγελιστής Λουκάς δεν είναι ο μόνος Έλληνας συγγραφέας της Καινής Διαθήκης. Όλοι οι άλλοι ήταν Εβραίοι, οι οποίοι βέβαια έγραψαν στα ελληνικά την Καινή Διαθήκη. Και κάποιοι μεταγενέστεροι του Χριστού. Μεταγενέστεροι του Χριστού. Καλά, ο Απόστολος Παύλος δεν γνώρισε τον Χριστό προσωπικά. Ακριβώς. Ήταν διώχτης στην αρχή ο Απόστολος Παύλος και στη συνέχεια γίνεται, μετά από το θαύμα της Δαμασκού, γίνεται χριστιανός και Απόστολος του Χριστού. Ο Λουκάς το επάγγελμα ήταν γιατρός. Και στα κοσμικά πράγματα μιλώντας, θα λέγαμε ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς ήταν ο πιο μορφωμένος από όλους. Πού γεννήθηκε? Από την Αντιόχεια, λέγει η παράδοση. Αντιόχεια. Λοιπόν, εκεί ο Αρχάγγελος της είπε το χέρι και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Και η Παναγία αντιδρά με έναν, ας πούμε έτσι, φυσιολογικών και εύσχημων τρόπων. Ποταπός ή ο ασπασμός ούτως. Από πού ας πούμε ότι είμαι. Και γίνεται ένας διάλογος εκεί τότε, όπως το Ευαγγέλιο αναφέρει, μεταξύ του Αρχαγγέλου και της Παναγίας. Ότι ήβρες χάρη από τον Θεό, είσαι πιο χαριτωμένη από όλες τις γυναίκες και θα φέρεις στον κόσμο τον Υιόν του Θεού. Και η Παναγία του λέει, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, γιατί πώς εστεμητούνται επί άνδρα που γινώσκω. Μέσα στα φυσιολογικά δεδομένα, ασφαλώς, για να μπορεί να έρθει άνθρωπος στον κόσμο, απαιτείται η συνάφεια του άνδρα με τη γυναίκα. Και τότε ο Ευαγγελιστής λέει, ο Αρχάγγελος λέει, Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμη υψής του επισκιάσεις κλπ. Τώρα, αυτό το πράγμα, Ελίτα, ας πούμε η Παναγία, αν δεν ήταν προειδιασμένη και δεν ήταν από μιας πλευράς, αλλά από την άλλη ήταν, θα λέγαμε, η Παναγία Θεοτόκος έτοιμος, έτοιμη από πλευράς και ψυχικής και πνευματικής κλπ. Να ακούσει ή να δεχτεί αυτό το μήνυμα. Στη συνέχεια λέει, Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητο είμαι κατά το ρήμα σου. Αυτό λοιπόν, λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, αυτή η συγκατάβαση ή η υπακοή της Παναγίας, είναι τροποντινά το κομβικό σημείο από το οποίο αρχίζει η σωτηρία του κόσμου. Και τότε έφυγε ο Άγγελος. Τώρα, αυτό το γεγονός, Ελίτα, να το δούμε θεολογικά και δογματικά, σημαίνει το εξής. Ότι όχι κατά τρόπον φυσικών, αλλά υπερφυσικών, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο δεύτερος της Αγίας Τριάδος, που είναι ισότιμος Θεός, όπως ο Πατέρας και, και το Άγιο Πνεύμα, κενώνει, λέγουν η Αγία Γραφή, τον εαυτόν του, το και με έψιλο, τον αδειάζει, και γίνεται τόσο μικρός και μικρός και μικρός και μικρός, ώστε ο αχώρητος παντί τελικά να χωρεθεί στα σπλάχνα μιας γυναίκας. Και εκείνη τη στιγμή λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας ότι η Υπεραγία Θεοτόκος δανείζει στον Χριστό, στον Υιόν και Λόγον του Θεού, τα άσπυλα και αμόλυντα και άμωμα αίματά της, ώστε ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού, ο Υιός του Θεού, δια Πνεύματος Αγίου, να πάρει τα αίματα της Υπεραγίας Θεοτόκου και να πλάσει αυτός για τον εαυτό του ανθρωπίνη φύση. Εδώ να πούμε και κάτι άλλο, το οποίο λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας, Ελίτα, ότι εκείνη τη στιγμή που είπε ο Αρχάγγελος Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε, έχουμε την απαλλαγή και έναν είδος βαπτίσματος της Παναγίας για να απαλλαγεί από το προδορικό αμάρτημα. Εδώ ξεκινούν πολλά δογματικά θέματα και κεφάλαια. Που δεν μας αφορούν. Ναι, όμως να πω το εξής, Ελίτα, ότι η Παναγία δεν ευαυτίστηκε όπως εμείς ευαυτίστηκε, αλλά ήταν όμως μέτοχος του προαδορικού αμαρτήματος. Γιατί γεννήθηκε φυσιολογικά από άντρα και γυναίκα. Από άνθρωπο, ναι. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό ψάλλει η Εκκλησία μας ότι εδάνησε στον παντεχνήμον αλόγων τη σάρκα. Παίρνει λοιπόν τότε ο Θεός Λόγος από τα αίματα της Παναγίας, φτιάχνει την ανθρώπινη του φύση, ενώνεται μαζί της και αυτή η ένωση της ανθρωπίνης φύσεως μαζί με την Θεία Φύση στο πρόσωπο του Θεού Λόγου, τότε αμέσως η ανθρώπινη φύση θεώνεται ακαριέα και ενώνεται μαζί της και έτσι κυοφορείται από εκείνη τη στιγμή ο Υιός και Λόγος του Θεού ως Θεάνθρωπος στα σπλάχνα της Παναγίας. Εγώ θέλω να δούμε λίγο αν ήμασταν σύγχρονοι τώρα της Παναγίας, έτσι. Πέρασε πολλά. Θα το πω πολύ απλά, αυτή η γυναίκα. Δηλαδή δεν είχε και την πιο ευτυχή από γήινης πλευράς, από υλικής πλευράς ζωή. Ήταν φτωχή, πέρασε διωγμούς, πέρασε κακουχίες. Το πιο πιθανό είναι ότι κάποιοι θα ξεστόμησαν και ιβρίς όταν συνέλαβε με τον τρόπο που συνέλαβε το Χριστό. Μετά είδε όλο αυτό να συμβαίνει γύρω από το παιδί της, από τα σπλάχνα της.
ήταν 33 χρονών ο Χριστός, η Παναγία θα ήταν 38, 48. 15 χρόνια. 49 χρονών. Δηλαδή το παιδί της να σέρνεται με τον χειρότερο τρόπο. Τι άλλο μπορούμε έτσι να την... Ελίτα, ότι, κατανοήσουμε σαν ναι. γυναίκα, σαν... Δηλαδή σαν πρόσωπο. Σαν πρόσωπο. Σαν πρόσωπο η Παναγία είναι το πιο χαριτωμένο πρόσωπο όλες τις Φιλίου και όλου του κόσμου. Με την έννοια της Θείας Χάριτος. Ακριβώς. Όμως ναι. σαν πρόσωπο η Παναγία εφάρμοσε ή μάλλον στη ζωή της την βρήκε αυτό που της είπε κάποτε ο πρεσβύτης ο Σιμεών, ότι ναι. θα περάσει, θα σε διαπεράσει, θα περάσει από τη ψυχή σου, ρομφαία. Δηλαδή δεν επέρασε η Παναγία, θα λέγαμε, μια ζωή, έναν τρόπο ζωής ήσυχων και ήρεμων και ήμερων κλπ. Το αντίθετο. Ακριβώς. Βλέπετε, μόλις η Παναγία μένει έγκυος, αμέσως ο Ιωσήφ εβουλήθη λάθρα απολύσει αυτήν. Της δίδει την ρετσινιά, να επιτρέπεται ο όρος αυτός, ότι ξέρεις... Ναι, για να μας γίνει και πιο κατανοητό. Ακριβώς. Ότι αυτή τη στιγμή διέπραξες απάτη. Πώς έγινες. Που ήταν πολύ άσχημα τα πράγματα. Ένα αυτό. Και είπε ότι μη θέλω να αυτήν παραδειγματίσει. Άρα διέτρεχε τον κίνδυνο η Παναγία εκείνη τη στιγμή να υποστεί τις συνέπειες του Μωσαϊκού νόμου, ο οποίος ήταν άπαιχτος. Μια γυναίκα, εάν συλλαμβανόταν επ' αυτοφόρο να διαπράττει μοιχή ανυπορνίαν, τότε αμέσως ή αν υπήρχαν στοιχεία τέτοια αποδεικτικά που τρόπονται να συνηγορούν ότι αυτή διέπραξε μοιχή, και επί του προκειμένου, ναι, μια γυναίκα έγκυος χωρίς άντρα, αμέσως θα οδηγεί το τι, στον διαλυθμό μου θάνατο. Βλέπω ένα μεγάλο, ας πούμε, κίνδυνο που διατρέχει η Παναγία. Αυτό τελικά υπερβαίνεται. Στη συνέχεια, βλέπετε, πάει να γεννήσει. Ξεκινούν από την Ναζαρέτ, ο δικός να πάσει στη Βηθλέμ. Λέει το κείμενο, ούκ είναι αυτής τόπος με το καταλήμματι. Δεν υπήρχε ένας τόπος να μείνουν. Μια νύχτα δύσκολη, ίσως να ήταν νύχτα βροχερή ή χειμωνιάτικη. Και τελικά καταλήγω σε μια σπηλιά έξω από τη Βηθλέμ. Και ως γυναίκα 9 μηνών. Ακριβώς. Ετοιμόγενη. Μετά γεννούν. Έστρα έρχεται αμέσως και λέει ο άγγελος τον Ιωσήφ. Ιωσήφ και λοιπά, ξεκίνα, πα το πεδίο στην Αίγυπτο. Ο Ηρώδης το απειλεί το πεδίο και πα σε ξένη χώρα. Δεν είναι εύκολη αυτή, ας πούμε, ο τρόπος να φύγει κανείς από την Ιερουσαλήμ και να πάει στην Αίγυπτο την εποχή εκείνη. Άσχημη ζωή. Πολύ δύσκολη. Από πλευρά και μάλιστα φύλου. Να παραμονεύουν ληστές καθοδών, οι καιρικές συνθήκες κλπ. Ξέρουμε πράγματα για το χαρακτήρα της. Εντάξει, έχουμε δύο τηλέφωνα, να μπάσουμε για τους τηλεθεατές στην συζήτηση. Ξέρουμε πράγματα για την προσωπικότητά της από τον Απόστολο Λουκά, ας πούμε. Κοίτα, έχουμε ο Λουκάς δεν μας λέει πολλά στοιχεία, Ελίτα, όσον αφορά την καταγωγή της Παναγίας. Μέσα σε απόκριφα κείμενα βρίσκουμε ότι ο Ιωακήμ και η Άννα ήταν άπαικνοι και τελικά με προσευχήν γεννούν την Παναγία. Επίσης πάλι στα απόκριφα κείμενα, και να κάνω μια παρένθεση εδώ, Ρίτα, εξω αν είναι οι τηλεθέτες βιάζονται, να πω ότι τα απόκριφα κείμενα είναι κείμενα τα οποία εγγράφτηκαν από ανθρώπους οι οποίοι εγνώριζαν τα του χριστιανισμού. Δυστυχώς όμως ήθελαν μέσα στα απόκριφα κείμενα, με έναν τρόπο τεχνικών και κάπως έτσι ας το πούμε όχι σωστών και δόλιων, να παρεμβάλλουν κάποιες αιρετικές, ας το πούμε έτσι, καταστάσεις ή να στρεβλώσουν τα κείμενα. Παρ' όλα αυτά όμως τα απόκριφα κείμενα υπάρχουν και αλήθειες. Μια από αυτές είναι η είδηση για το πώς η Παναγία γεννά κλπ. Ή το πώς γεννιέται, ή για την είσοδο των ναών της Παναγίας, των τριών χρονών. Και οι πατέρες της Εκκλησίας υιοθετούν αυτά τα πράγματα. Αλλά από ηλικίας 3 μέχρι 15 ετών δεν έχουμε άλλες ειδήσεις. Βέβαια υπάρχει στα κείμενα του Αγίου Επιφανίου που έχουμε μια απόσταση περίπου 300 ετών. Ήταν Εβραία όμως. Ήταν Εβραία την καταγωγή. Ναι. Και λέει ότι εφόσον η Παναγία φαίνεται απέθαναν οι γονείς της, την εμπιστεύτηκαν στον ναό. Ο ναός είχε την υποχρέωση τότε να προστατεύει κυρίως τα κορίτσια γιατί ήταν. Ήταν και ορφανή. Ναι, ακριβώς. Ήταν και ορφανή και απροστάτευτη. Έπρεπε να αποκαταστήσει ο ναός των Ιεροσολύμων τότε, ο εβραϊκός ναός, εν πάση περιπτώσει, τα παιδιά με προστασία του, και τότε έκαναν έναν κατάλογο, Ελίτα, λέει ως Επιφάνειος Κύπρου, με τα κορίτσια τα οποία ήταν προς για να παντρευτούν, με έναν άλλον κατάλογο με τους υποψηφίους γαμπρούς. Τότε υπήρχε η πολυγαμία στους Εβραίους, τραβούσαν κλήρωση, και τότε έπρεπε η κοπέλα να πάρει το πρόσωπο που έχει κληρωθεί. Έτσι τη και έπεσε σε αυτήν ο Ιωσήφ, ο οποίος ήταν βέβαια μεγάλης ηλικίας. Ήταν όμως του Θεού αυτά τα πράγματα, είναι πρόγραμμα του Θεού ακριβώς, για να ο Ιωσήφ να παίξει τον ρόλο του προστάτη της Παναγίας. Πάρω τα τηλέφωνα. Να τα πάρετε, ναι. Θέλω να ξέρω και μετά τι στοιχεία ιστορικά ξέρουμε για το πώς συνέχισε μετά τη σταύρωση του γιού της. Παρακαλώ. Σας ακούμε. Εγώ μιλώ. Εσείς.
Εγώ είδα, δείτε μου, θα έχω μία παρέμβαση. Δεν είναι η Παναγία εμάς. Είναι η Παναγία όλου του κόσμου. Ναι, όλοι εμείς είμαστε εμάς. Όλου του κόσμου. Εγώ έγινα από θαύμα από την Παναγία της Χριστοσφυγιώτησα, γιατί είδα την Χριστοσφυγιώτησα εκεί. Εγώ ήμουν 2 χρόνια παράλυτος, δεν θα σας πω τον λόγο, δεν θέλω να επεκταθώ. Τετάρτη νύχτα, Αγία Τετάρτη, ήμουν Ελλάδα σε μια πόλη κλινική στον Πειραιά, σημερώματα Αγία Τετάρτη, το λέω και τους κυρίους τώρα. Εντάξει, καλέ μου. Ακούμε, περιμένουμε. Πάντως, μέχρι όταν πάρει ανάσα ο τηλεθεατής μας, έχουν καταγραφεί πάρα πολλές παρουσίες από την Παναγία. Πρώτα απ' όλα στο Άγιον Όρος, έτσι. Ναι, και εγώ προσωπικά έχω ακούσει από πολλούς, έτσι, αλλά και κόσμον απλό, να διηγούνται θέματα της Παναγίας. Είστε έτοιμος να μας μιλήσετε? Ναι. Ήρθα με Σταύρο και τα βοηλία μου. Έπιασε από το χέρι. Με σίγουρα από το κρεβάτι. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομα της κλινικής, πολυκλινικής που ήμουν. Με κατέβασε από τον 7ο όροφο στον τελευταίο, στο ισόγειο και με ξανάβγανε από τις σκάλες πάνω. Περπατώντας. Ναι. Και γίνεται καλά. Δόξα τω Θεώ μέχρι σήμερα. Ναι. Πόσα χρόνια πάει πίσω αυτό που ζήσατε, αυτή η εμπειρία? 73. Ναι, πόσα χρόνια, πριν από πόσα χρόνια το ζήσατε? Το 73. Α, το 73, μάλιστα. Με σταύρωσε τα γόνατά μου, το μόνο μου ζήτησε. Λέει μου όταν θα μας κύπρος, θέλω από ανάψει μία λαπάδα στο ύψος. Να. Ανάψω μία λαπάδα στο ύψος. Μια λαμπάδα σας το ζήτησε. Ναι, το έκανα αυτό το τάμα. Αυτό μου ζήτησε, όχι το μαζικό μου, αυτό μου ζήτησε Παναγία ύψος και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάρουμε και το άλλο τηλέφωνο και να ακούσουμε τα σχόλιά σας, κύριε Νικολαίδη. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Συγχαρή είναι η εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε. Θα ήθελα να μάθω αν στην Κύπρο έχουμε κανένα εκκλησάκι κάτι, την Παναγία τη Γόργο Επίκο. Γόργο Επίκος. Ναι. Πάνω σε αυτό δεν ξέρω ο κύριος Νικολαίδης αν παραπαντήσει. Ο κύριος Παπαγεωργίου που έκανε έρευνα για όλες τις επωνυμίες θα είναι μαζί μας σε περίπου 20 λεπτά και θα τον ρωτήσω γι' αυτό. Άλλη ερώτηση θέλετε να θέσετε? Αν πιστεύουν νομίζω την Παναγία και αυτό θέλαμε το εξή. Ποιο? Οι μουσουλμάνοι πιστεύουν στην Παναγία. Ωραία, εντάξει. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Κύριε Νικολαίδη, οι μουσουλμάνοι πιστεύουν. Να απαντήσω ότι υπάρχουν εικόνες της Παναγίας της Γόργου Επίκου ή άλλες ονομασίες Ελίτα, όπως Γαλακτοτροφούσα κλπ. Είναι ανάλογος. Ή η Παναγία η Πληροφορούσα. Υπάρχει στην Αρχιεπισκοπή εκεί μια εικόνα, η οποία είναι με 2 όψεις της Παναγίας, που λέει μία είναι η Γοργοϊπίκος, η άλλη είναι η Πληροφορούσα. Εν πάση περιπτώσει θα μας πει ο κύριος Παπαγιωργίου, εγώ... Ναι, ναι, έχει κάνει έρευνα για όλες τις επωνυμίες. Το δεύτερο ερώτημα που λέει η τηλεθεάτρια, αν οι μουσουλμάνοι πιστεύουν στην Παναγία, δέχονται οι μουσουλμάνοι των Χριστών ιστορικών πρόσωπων, δέχονται ότι γεννήθηκαν από τη Μαρία, αλλά όμως δίδουν διαφορετικών περιεχόμενων όσον αφορά το γεγονός της γεννήσεως του Χριστού. Δηλαδή δεν δέχονται το υπερφυσικό γεγονός κλπ. Απλώς λέγουν ότι ο Χριστός είναι ένας προφήτης, όπως ο Μωυσής, ο Αβραάμ και άλλοι προφήτες, και τελευταίος προφήτης είναι ο Μωάμεθ. Ομολογώ ότι ούτε και εγώ γνώριζα σχετικά με τον Απόστολο Λουκά όταν σύγχρονος. Ήταν σύγχρονο σελίδα και μάλιστα. Γιατί φοβόμουν ότι είναι περισσότερο... ο μόνος που μας έχει πάρα πολλές πληροφορίες για την Παναγία, όπως είναι ο Ευαγγελισμός της Παναγίας, η γέννηση του Χριστού με λεπτομέρειες. Για τον άλλον πρόγραμμα, λέει ο Ευαγγελισμός Λουκάς. Για την επίσκεψη της Παναγίας στην Ελισάβετ, και εδώ έχει σημασία, Ελίτα,
όταν η Υπεραγία Θεοτόκος μένει έγκυος, ναι, τότε επεσκέφθη στην Ορεινή, μετασπουδίζεται το κείμενο ο Ευαγγελιστής Λουκάς και πήγε στην Ελισάβετ. Όταν λοιπόν την εχεράτησε στην Ελισάβετ και την ασπάστηκε, τότε λέει το κείμενο η ότι. Η Ελισάβετ είναι η μητέρα, του Προδρόμου, η οποία ήταν ήδη 6 μηνών έγκυος. Ναι, ναι. Γιατί τη είχε πληροφορήσει ο Άγγελος στον Ευαγγελισμό ότι και η συγγενή σου Ελισάβετ είναι έγκυος. Ήταν φίλες, λοιπόν, συγγενείς. Ναι. Και όταν πήγαινε εκεί, τότε είπε η Ελισάβετ, και πόθε μη τούτο είναι έρθει η μύτη του κυρίου μου πρόσμε. Τη λέει, πώς το ξέρω αυτό το πράγμα, λέει, μόλις με χαιρέτησες και με ασπάστηκες, όσο γίνεται η φωνή του ασπονού στα όντα μου, εσκέφτησε το πρέφος να γαρέσει την κοιλία μου. Δηλαδή, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος χαιρετά τροποντινά ως έμβριον, 6 μηνών στα σπλάχνα της μητέρας του, της Άννας των Χριστών. Τώρα αυτό όμως θα λέω πώς θέλω να σου πει. Και τότε λέει, αρχίζει η Παναγία, είναι η οδή της Παναγίας, μεγάλη είναι η ψυχή μου των Κύριων κλπ. Αυτό που ψάλαμε στην Εκκλησία μας και η Γαλλία στο πνεύμα του Σωτήρι μου κλπ. Αυτός ο ύμνος της Παναγίας που είναι η ενάτη οδή και που ψάλαμε κάθε Κυριακή, η ίδια η Παναγία τον απαγγέλει αυτόν τον ύμνο. Ο Χριστός, έχουμε αναφορές πώς συμπεριφερόταν ή τι σχέσεις είχε με τη μητέρα του. Δηλαδή ιστορικές αναφορές. Μέσα στα κείμενα της Καινής Διαθήκης, ναι, η πρώτη αναφορά που έχουμε είναι, καλά, έχουμε την είδηση ότι γίνεται η περιτομή του Χριστού, έχουμε την υπαπαντή του Χριστού, έχουμε τον Ιησού 12ετής των ναών και μετά δεν έχουμε άλλες ειδήσεις σελίτα από 12 ετών μέχρι 30 ετών για τον Χριστό. Αναφορές απάνω στη μητέρα του μετά τα 30 του, καθώς αναφορές έχουμε σελίτα, ναι, λέει ότι τα κείμενα της Καινής Διαθήκης αναφέρουν πως υπήρχε ένας όμιλος γυναικών με επικεφαλή στην Παναγία, οι οποίες ακολουθούσαν κατά πόδας των Χριστών και χαρακτηριστικά λένε τα κείμενα διακονούσαν των Χριστών και την Αποστολική Ομάδα εκ των υπαρχόντων αυτών. Δηλαδή οι ίδιες θα έπαιρναν τα ρούχα τους, θα σε μαγείρευαν κλπ. Άρα και στη συνέχεια βέβαια έχουμε την Παναγία να επί του Σταυρού. Να είναι κάτω από το Σταυρό. Και τον διάλεγμα και ακολούθως την ανάσταση του Χριστού. Μετά πόσα χρόνια έζησε και. Δεν έχουμε πληροφορίες μέσα από τα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Βέβαια, έχουμε ακόμα μια συνελίτα που είναι σημαντική, ότι η Παναγία ήταν μαζί με τον όμιλο των μαθητών του ευρύτερου κύκλου του Χριστού στο υπερόν της Ιερουσαλήμ και ήταν παρούσα την ημέρα της Πεντηκοστής. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε. Αλλά επί του Σταυρού, ο Χριστός αναθέτει στον Ιωάννη τον Θεολόγο την Παναγία, λέγοντάς του «Ιδού η μήτυρ σου» και στον Παναγία «Ιδού ο Υιός σου». Mm-hmm. Και λέει το κείμενο «Από εκείνης της ώρας ανέλαβε μαθή αυτήν στα ίδια». Μετά ταξίδεψε η Παναγία, δεν ξέρουμε. Ακόμα και για το γεγονός της κοιμήσεως, αυτό το πληροφορούμαστε από τα απόκριφα κείμενα. Αναλήφθηκε και η Παναγία. Όχι, και... Ελίτα μου, εκοιμήθη η Παναγία. Τάφη η Παναγία στη Γεστημανή. Υπάρχει μέχρι σήμερα ο τάφος που να πάει κανείς στους Αγίους Τόπους. Και όταν μετά από τρεις ημέρες ήρθε ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, διότι όλοι οι Απόστολοι πληροφορήθηκαν εμπνεύματι Αγίου το γεγονός της κοιμήσεως, έφτασαν αργοβρημένος ο Θωμάς και λοιπά και ζήτησε να δει τον τάφο για να προσκυνήσει. Και όταν έφυγαν τον τάφο, τότε το σώμα δεν υπήρχε εκεί. Άρα κοιμήθηκε κανονικά και το σώμα ανελήφθη. Όπως κατά ανάλογον τρόπο έχουμε και ανάληψη του σώματος του Ευαγγελιστή Ιωάννη. Έχουμε την μετάσταση του. Γι' αυτό ποιο... Δεν έχουμε λείψανα της Παναγίας σήμερα εμείς, ούτε και λείψανα του Ευαγγελιστή Ιωάννη. Αυτό ποιος μας το γράφει, δηλαδή. Τα απόκριφα κείμενα και η παράδοση της Εκκλησίας. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε τηλέφωνα, αλλιώς να πάμε να δούμε ένα πρώτο βίντεο και να φιλοξενήσουμε εδώ την κυρία Κωστή, που έχει να μας περιγράψει μια εμπειρία σχετικά με την Παναγία. Ό,τι θέλετε. Κάτι να πω έτσι που σχετικά με την Παναγία. Να πω το γιατί είναι σπουδαίο και σημαντικό το πρόσωπο της Παναγίας. Επίτευξε να κάνω μια αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη και να πω ότι όταν οι Εβραίοι επέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα και ευάδισαν περίπου 40 μέρες, θα τον περίπου πρόποδες του όρου Σινά. Τότε ο Θεός λέει στον Μωυσή να τους πει να νηστέψουν, να εγκρατευθούν, να βδουθούν κλπ. Mm-hmm. Και την Πεντηκοστή να τους μιλήσω. Όντως την Πεντηκοστή ημέρα, μέσα από μια θα λέγαμε έτσι φυσική αναταραχή, με καταιγίδες, με βροντές, με αστραπές, να σύγεται όλο το όρος Σινά, άκουσαν οι Εβραίοι τον Θεό να μιλά στη γλώσσα τους. Για λίγα λεπτά τους είχε απαγγείλει ο Θεός και άκουσα στα αυτιά τους τον Δεκάλογο. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός. Όταν λοιπόν σταματά ο Θεός να μιλά και τότε η φύση είχε καταλαγιάσει, τότε όλοι οι Εβραίοι, λέει το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, έφεραν έναν στεναγμό. Και είπα στον Μωυσή, ξέρεις, σε παρακαλώ ένα πράγμα. Όταν θέλει ο Θεός να μας μιλήσει άλλη φορά, πες του να σου λέει εσένα και εσύ ακούτησον προς εμάς. Και τότε ο Μωυσής, γιατί ρε παιδιά. Και του είπαν, εάν μας ξαναμιλήσει έτσι ο Θεός θα πεθάνομαι.
Μεταφέρω αυτό το γεγονός τώρα και το ερμηνεύουν οι πατέρες της Εκκλησίας και λένε ότι δεν μπόρεσαν οι Εβραίοι να αντέξουν στα αυτιά τους τη φωνή του Θεού. Mm-hmm. Τόσο πολύ φοβήθηκαν. Και έρχομαι τώρα στον Άγιο Ρωσόν τον Παλαμάν, Ελίτα, για να πω το εξής. Έχει ένα πολύ ωραίο σχόλιο ο Άγιος Ρωσόν Παλαμάν, αυτός ο μεγάλος Άγιος, και να πω ότι είναι κρίμα που δεν τον γνωρίζουν πιο πολύ στην Κύπρο και στον ελλαδικό χώρο γενικότερα, γιατί αυτό ζει τον 13ο με 14ο αιώνα, ήταν αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης και αυτός, Ελίτα, είχε σηκώσει στο βάρος του, στον όνομα του, ένα μεγάλο πρόβλημα της εποχής εκείνης. Δεν είναι του παρόντος, είναι οι λεγόμενες ησυχαστικές έρηδες. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, μια πολύ μεγάλη θεολογική και φιλοσοφική διάνοια, λέει το εξής. Όλα ο Θεός μπορεί να τα κάνει. Ένα πράγμα δεν μπορεί να κάνει. Λέει, πάντα δύναται ο παντοδύναμος Θεός. Ένα πράγμα όμως είναι αδύνατο τον παντοδυνάμο Θεό. Ποιον? Το κοινωνήσε το καθαρό Θεό του ακαθάρτο. Δεν μπορεί ο Θεός να επικοινωνήσει, να έχει σχέση μαζί με τον ακάθαρτο. Αυτό το πράγμα αποτελεί εμπόδιο στο Θεό. Και λέει τότε για την Παναγία. Μπορείτε να καταλάβετε πόσο καθαρή ήταν η Παναγία για να μπορέσει όχι να μιλήσει μαζί με την Παναγία, όχι να κοινωνήσει απλώς, αλλά η Παναγία να δανείσει στον Θεό την ανθρώπινη φύση. Και λέει, αν ο Θεός αδυνατεί να επικοινωνήσει με το ακάθαρτο, τότε και η Παναγία είχε έστω και τον παραμικρό ψεγάδι και τον παραμικρό μόμον πάνω της, τότε δεν θα μπορούσε να γίνει αυτή η επικοινωνία και να προσλάβει από την Παναγία ο Θεός την ανθρώπινη φύση. Και λέει ακόμα ο Παλαμάς το εξής, δεν μπόρεσαν να αντέξουν οι Εβραίοι τη φωνή του Θεού. Καταλαβαίνετε, λέει, πως άντεξαν αυτή η γυναίκα όχι τη φωνή του Θεού, την τον Θεό μέσα της, την ύπαρξη. Και εδώ είναι το μεγαλείο της Παναγίας. Γι' αυτό και λέει, λέει ο Δαμασκηνός, αυτός ο άλλος μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, που είναι κρίμα που δεν τους γνωρίζουμε. Κάποτε ρωτώ τους και τους φοιτητές τους, πότε γιορτάζει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, η Εκκλησία μας το γιορτάζει, και δεν απαντούν. Και λέω 4 του Δεκέμβρη που γιορτάζει η Αγία Βαρβάρα. Ο Δαμασκηνός, Ελίτα, είναι ο πρίτανης των θεολόγων πατέρα της Εκκλησίας μας. Λέει λοιπόν το εξής. Λέει, ήξεραν οι αιώνες ότι κάποτε θα γεννηθεί η Παναγία. Και λέει, οι μιλώντο οι αιώνες, ποιος της ή εγκαυχήσεται γεννήσει η Παναγία μου, αλλενίκα των αιώνων την άμυλαν η προαιώνας βουλή του Θεού. Δηλαδή έλεγαν αιώνες, στην εποχή μου θα γεννηθεί, μακάρι στην εποχή μου. Ήταν ένα γεγονός μεγάλων η γέννηση της Παναγίας. Και τελειώνω να πω το εξής, Ελίτα. Τα γεγονότα του Θεού, λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, είναι βέβαια μεγάλα γεγονότα, αλλά είναι γεγονότα σιγής και γεγονότα σιωπής. Κανένας δεν υποψιάστηκε ποτέ, Ελίτα, ότι εκείνη την ημέρα, σε αυτήν την ταπεινή, θα λέγαμε ταπεινό σπίτι, η φτωχή η Παναγία. Να πάει φτωχή η Παναγία. Να πάει ο Άγγελος και θα αρχίσει από εκεί τι, να γίνεται αυτό το μεγάλο εγκεφάλαιο της εσωτερικής των ανθρώπων. Ήμουν κάποτε στην Ναζαρέτ, Ελίτα, σε διακόπτω. Και όταν πήγα εκεί σε ένα συνέδριο, κάθε μου στο ξενοδοχείο και ήταν προς τα κάτω, έλεγα τούτους δρόμους τους πάτησε κάποτε η Παναγία. Ο Χριστός. Συγκλονιστικό. Και λέω, πριν πόσα χρόνια. Αυτοί οι απλοί, οι άσημοι άνθρωποι τελικά έκαναν ένα μεγαλείο ψυχής μέσα τους. Γι' αυτό ήθελα να σταθούμε λίγο στις ιστορικές πληροφορίες που έχουμε για την Παναγία. Γιατί άμα σκεφτεί κανείς τι έφερε, όπως πολύ όμορφα μας το δώσατε και παραστατικά, όπως αναφέρεται στον Άγιο Δαμασκηνό, πώς έζησε αυτή η μεγάλη μορφή ανάμεσά μας. Αδικημένη, πετροβολημένη, Ελίτα, να σε διακόψω. Μάνα καμένη. Και εσύ είσαι μητέρα, και εγώ είμαι γονιός. Ποιος μπορεί να δεχθεί το παιδί του να υποστεί έναν όχι απλώς εξευτελισμό. Εξευτελισμός, να δεχθεί, ας πούμε, να τον χτυπήσουν τόσο πολύ. Ο προφήτης Ισαΐας βλέπει τον Χριστό, λέει, και δεν είχε ούτε είδος ούτε κάλος. Εκεί ήταν και η Παναγία. Να τον ηρωνευτούν, να του δώσουν. Στη συνέχεια να του φορτώσουν το σταυρό. Ήταν δίπλα του. Η μάνα του ήταν εκεί. Λοιπόν, απλά έτσι για να παίρνουμε τα μεγέθη και να βλέπουμε για τις δικές μας τις ζωές, θα πάρω το τηλέφωνο και να πάμε να δούμε, ξέρετε την Παναγία τη Φιδούσα. Ναι. Τι συμβαίνει με αυτά τα φιδάκια που βγαίνουν και είναι... Και εγώ το έχω δει αυτό το φαινόμενο, ναι, βγαίνουν κάτι, κάθε κάτι που λογικά δεν εξηγείται. Πάντως είναι κάτι το οποίο πολύ παρουσιάζεται περίεργο. Ασφαλώς. Θα το δούμε στη συνέχεια, αλλά να πάρω το πρώτο τηλέφωνο παρακαλώ. Σας χαιρετώ, Ελίτα μου. Τώρα, ναι, παρακαλώ. Μ' ακούτε? Ναι, πολύ καθαρά. Ναι, σας χαιρετώ και συγχαρητήρια για το πρόγραμμά σας. Να είστε καλά.
Κάθε απόγευμα είναι η μεγάλη μου αδυναμία το πρόγραμμα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απλά θέλω να αναφέρω ένα γεγονός που μου έχει συμβεί. Έμενα ίδιος. Έχω χάσει 6 παιδιά. Έξι αποβολές, ας πούμε. Στη συνέχεια, επειδή είχα πάντα την Παναγία μέσα στη ψυχή μου, είχα κάνει μια ζώνη. Την πήρα στην εκκλησία για 40 μέρες. Την κράτησε ένα ιερέας και όταν έμεινα έγκυος την είχα βάλει στη μέση μου. Τους 5 μήνες είχα χάσει τη ζώνη. Ξεδέθηκε και χάθηκε. Και έχασα και το μωρό. Έκανα την επόμενη αποβολή. Έψαχνα τη ζώνη και δεν την έβρισκα. Όμως, επειδή επίστευα στην Παναγία, επέμενα. Έκανα 10 χρόνια να κρατήσω έναν παιδάκι. Έκανα έναν κοριτσάκι με τη βοήθεια της Παναγίας και πιστεύω ότι ήταν θαύμα της Παναγίας για να κάνω. Όταν έγινε 2,5 χρονών το κοριτσάκι μου, ήρθε ο Χριστός. Όταν κοιμόμουνα, άγγελος, μου λέει, δεν με κατάλαβες. Λέω, όχι, είμαι ο Χριστός. Θέλω να κάνεις ακόμα ένα μωρό, θα είναι αγόρι και να το ονομάσεις Χριστό. Ήταν, δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Και μείνετε έγκυος, πείτε μας. Πραγματικά, τώρα και κάνατε για αγόρι. Πραγματικά έμεινα έγκυος στους 3 μήνες, αν και προβληματίστηκα γιατί είχα πάρα πολλά προβλήματα. Κινδύνευα τη ζωή μου, ας πούμε, για να κρατήσω ένα μωρό. Το έκαμα, γεννήθηκε φυσιολογικά και το έβγαλα Χρήστο. Και μέχρι σήμερα, ας πούμε, νιώθω ότι ήταν η μεγαλύτερη δύναμη που με κράτησε στη ζωή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποτέ, νομίζω ήταν πριν από χρόνια με τον κύριο Νικολαίδη, που γίνανε αποδέχτες από αυτή την εκπομπή. Τότε κλαίγαμε και οι δύο, κύριε Νικολαίδη, το θυμάστε. Γιατί όχι τα ονόματα στην Παναγία. Θέλω να μάθω αυτό το... Μάλιστα. Να απαντήσω, είναι πολύ απλό αυτό το πράγμα. Πολλές φορές τα επωνύμια τα οποία παίρνει η Παναγία είναι εξαιτίας του τόπου που βρίσκεται. Παναγία του Κύπρου ή πληροφορούσα, αυτή είναι οι πληροφορίες. Ή ξέρω εγώ, η γλυκοφιλούσα η Παναγία, επειδή έχει την Παναγία μαζί με τον Χριστό, που ασπάζεται η Παναγία των Χριστών. Πάντως είναι απίστευτα τα επίθετα. Ή η οδηγήτρια η Παναγία. Η οδηγήτρια, ωραίο. Αλλά κάτι να δει, πάντοτε Ελίτα στην εικόνα της Παναγίας που αν δείτε, πολλές φορές η Παναγία γλαρεί των Χριστών και δείχνει προς τον Χριστό. Σαν να λέει ταπεινά, όχι εμένα να κοιτάζετε, τον Χριστό να κοιτάζετε. Α, τώρα μας το λέτε με πολύ μεγάλη ευγένεια, γιατί ξέρω ότι υπάρχει ένα θέμα. Όλοι είμαστε τόσο πολύ προσβεβαιμένοι απάνω της, πάνω στη χάρη της, αλλά ποτέ δεν ξεχνούμε. Να σου πω, επειδή η Ελίτα, πάντοτε η μάνα κάνει το χατήρι των παιδιών της. Αυτός είναι ο λόγος. Το λέτε με πολύ ωραίο τρόπο πάντως. Να πω ότι η Παναγία των Παιδών βρίσκεται στο Μένικο. Γιατί ρωτάει πολλοί κόσμος που βρίσκεται. Και θυμάμαι πραγματικά παλαιότερα, κυρία Αγωστή, οι αγιάδες μου ήταν ο αγαπημένος τους περίπατος. Πού θα πηγαίναμε εκδρομή να προσκυνήσουμε μια ΑΒΓΑΜΑ εκκλησία. Για να βρούμε νέους τρόπους και τόπους να μπορέσουμε έτσι να προσκυνήσουμε και να τιμήσουμε ειδικά την Παναγία. Υπήρχε αυτό... Όντως με την Παναγία, δεν ξέρω κι εσείς το ίδιο, από πού κατάγεστε εσείς? Βαρότσι. Από το ωραίο Βαρότσι. Και δίπλα από την Αγία Ζώνη, το σπίτι μου. Είχαμε όμως τη Χρυσοσπηλιώτισσα, την άλλη Αγία Κατερίνη, όπως πηγαίναμε διδακτικά στην Αμόχωστο, στον Άγιο Γεώργιο. Ωραία εκκλησία. Και ο Άγιος Γεώργιος, πολύ αγαπημένος. Πολύ, πολύ ωραία εκκλησία. Τι σας συνέβη εσάς? Εμένα φυσικά θα ήμουν 8-9 χρονών όταν μου το είπε η μάμα μου. Ήμουν η έφη στη σειρά. Όταν έμεινε έγκυος, εντάξει, θα γέννησε με, αλλά δεν με ήθελε. Δεν σας ήθελε. Όχι, μόλις γέννησε. Ναι. Εποκοιμήθηκε η μάμα μου. Ναι. Ο παπάς μου είπε, εγώ έκλαια, σήκουνα, διτσάζω στο μωρό. Ναι. Η μάμα μου εποκοιμήθηκε, δεν τον άκουσε.
σε μια φάση μία στροφορούσα έκρουσαν το πρόσωπο από τη μια πλευρά. Γυρίζει από την άκρη και έκρουσαν και από την άλλη. Σηκώνει τη μαμά μου μια αγάπη και με βίζασε. Την επαύριο το είπε στην γειτόνισσα. Είπαν ότι είναι η Παναγία η αστροφορούσα. Δεν ήξερα με που ήταν. Γίνηκα εγώ 40 χρόνια να μάθω που ήταν η Παναγία. Πού ήταν? Πέλα Παΐτσι. Πέλα Παΐτσι. Ναι. Ξάζω το όνομα της, πήγε 4-5 φορές. Ήταν κάτι... την τύχη, οι φτώχες. Ναι. Όλα βάζω. Όχι, αυτό που μου κάνει εντύπωση και με συγκίνησε στη δική σας ιστορία είναι ότι μετά από τόσα χρόνια που είστε και εσείς ίδια πια μητέρα και μεγαλύτερη σε ηλικία, αυτή η παρουσία, η συγκεκριμένη, σας έκανε για πάντα συνδεδεμένη μαζί της, με τη χάρη της. Ναι. Σας προσέδεσε, να το πω αυτό το ρήμα, με την μητέρα σας. Καλά, είναι η μητέρα μας, προστάτησε μας. Ναι. Η θρησκεία μας είναι η μεγάλη ψυχή. Σας γλύκανε η παρουσία αυτή, ότι σήμανε για την μητέρα σας. Να σου πω, στα μικρά μου χρόνια ήμουν παιδί της εκκλησίας και του κατηχητικού. Δεν έλειψε από το κατηχητικό. Έχετε αυτή την πίστη ακόμα, για πάντα. Για πάντα. Να μας πει λίγο. Και την μεταδίδω και στα παιδιά, Ναι, μεγάλη υπόθεση αυτό. Ναι. Κύριε Νικολαίδη, τι συμβαίνει, παρουσιάζεται η Παναγία? Βεβαίως παρουσιάζεται. Γιατί παρουσιάζεται η Παναγία? Στους βίους των Αγίων, Ελίτα, θα το διαβάσουμε, θα δούμε ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουμε εμφανίσεις της Παναγίας. Αν διαβάσετε το βίο του Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ, ενός περίπου σύγχρονου Αγίου Ρώσου, ο οποίος εκοιμήθηκε το 1833, λέγεται διάκονος ο Άγιος Σεραφείμ, και όπως λειτουργούσε εκεί, σε κάποια στιγμή έμεινε και κοίταζε. Έπαθε έτσι, ας πούμε, ένα σοκ ο άνθρωπος, σταμάτησε να εκφωνεί τα διακονικά του καθήκοντα, οπότε όλος ο κόσμος στην εκκλησία έμεινε, στο μοναστήρι και λοιπά. Σε κάποια στιγμή πήρα έτσι σιγά σιγά τον ήγησαν κάπου παράμερα και συνέχισε η λειτουργία, οπότε κάποια στιγμή του είπαν, γιατί έπαθες όταν συνήρθε? Και λέει, είδα να επισκέπτεται την εκκλησία μας η Παναγία να συνοδεύεται από τον ένα τον πρόδρομο. Και έτσι έμεινα εκεί. Και ο ίδιος λέει ότι ήταν άρρωστος κάποτε, με μια πολύ σοβαρή και επικίνδυνη ασθένεια, και τον θεράπευσε η Παναγία χωρίς να πάει στο γιατρό. Και είχε πάντα την Παναγία. Ο Άγιος Σεραφείμ. Ο Άγιος Σεραφείμ. Όταν ο Παΐσιος κάποτε αναφέρεται το εξής, που το είπε κάποιος που ήταν μάρτυρας αυτού του πράγματος, είχα πάει εκεί να λειτουργήσω στο γιατρό Παΐσιο και κάνουμε ένα αγρυπνία. Εγώ και αυτός. Εγώ λέει, διάβαζα την ακολουθία της μεταλήψεως, που πρέπει να διαβάζεται πρωτού κοινωνήσει κάποιος, και ο Ιεροπαΐσιος έκανε συνέχεια μετάνοιας. Σε κάποια στιγμή ένιωσα την πόρτα να ανοίγει. Εγώ έχω πάει στο κελί του Ιεροπαΐσιου, που βρίσκεται στην Παναγούδα, μέσα στο δάσος. Ένα κελάκι, μια εκκλησία μικρή, ένα μικρό κελάκι, γιατί ήταν ο Άγιος. Άγιος είναι ο Ιεροπαΐσιος, ναι. Οπότε σε μια στιγμή λέει, άκουσα να τρίζει η πόρτα και ένιωσα έτσι ένα αφήσιμα να ανέμουν. Και όπως δεν έβλεπε κανένα, λέει ο ίδιος, τίποτα. Σε μια στιγμή έγινε η εκκλησία, το κλεισάκι με φως. Ο Ιεροπαΐσιος έμεινε κάτω σκυμμένος, γονατιστός. Εγώ είδα να λάμπει, έτσι να φωτίζεται ο χώρος της εκκλησίας πιο πολύ από τον ήλιο, και αναγκάστηκα να δείξω το κερί. Οπότε έμεινε λίγη ώρα αυτό το περιστατικό. Σιγά σιγά άρχισε να υποχωρεί το φως και να έρχεται το σκοτάδι. Άναψα το κερί και συνέχισα τις ευχές. Οπότε όταν τελείωσα την προσευχή, του είπε, Γέροντα, τι συνέβη? Λέει, είδες τίποτε? Του λέει, όχι, είδα τίποτε. Απλώς του είδα ένα φως μες στην εκκλησία και αναγκάστηκε να ρίξω το κερί. Και σταμάτησα, εσύ ήσουν κάτω. Του λέει, πάτε, τι συνέβη, πες μου. Και αναγκάστηκε να του πει, ξέρεις, ήταν η Παναγία. Ο Άγιος Παΐσιος. Ο Άγιος Παΐσιος, ναι. Ο Άγιος Παΐσιος, η Παναγία, με τον πρόδρομο και κάποιους Αγίους, ήρθαν να δουν έναν τρελό μεγάλη προσευχές, έτσι του είπε. Άρα ήταν μέσα στην καθημερινότητα του Αγίου Παϊσίου. Που σημαίνει, Ελίτα, η Παναγία εμφανίζεται. Γι' αυτό δεν φοβόντουσαν και ούτε το θάνατο Άγιος Παΐσιος. Αφού είχαν τέτοιες παρουσίες. Τέτοιες εμπειρίες. Τέτοιες εμπειρίες. Ίσα-ίσα μπορεί κανείς να πει ότι ας γίνει το θέλημά τους. Ποιος μπορεί να πάει τώρα μέσα στην καρδιά του δάσους του Άγιον Όρος, να είναι εντελώς μόνος του αυτός ο άνθρωπος δικά του, να προσεύχεται νύχτα μέρα. Και ακριβώς επειδή είναι η αίσθηση της παρουσίας των Αγίων, Ελίτα, είναι αυτή που τους κάνει να αγαπούν τον τόπο τους και να έχουν αυτόν τον ζήρο. Βεβαίως. Κύριε Κωστή, τι σας είπε μετά η μητέρα σας? Δηλαδή πώς... Έτσι κάτι μετά ένιωσε, και που είναι η αγαπημένη της, όπως η μάμα μου έζησε όλα τα χρόνια μαζί μου. Ναι, ναι. Μέχρι την τελευταία στιγμή.
Θα έλεγε κανείς ότι αυτή η διαμεσολάβηση. Ναι. Ήταν... Όλα τις τα χρόνια, μόλις πήγα στην Αγγλία, την έφερα κοντά μου. Την είχα και ανάγκη φυσικά για να μου προσέχει τα μωρά δούλευα. Αλλά έζησε όλα τις τα χρόνια μαζί μου η μαμά μου. Λοιπόν, είναι μια πολύ τρυφερή ιστορία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάω σε τηλέφωνα και αμέσως μετά για να υποδεχτούμε και τους άλλους μας καλεσμένους. Να δούμε ένα ρεπορτάζ έτσι πολύ εμπεριστατωμένο γύρω από διάφορες επισκέψεις και της εκπομπής που έκανε σε διάφορα μοναστήρια. Ας πούμε, ακούσαμε πολλά για την Παναγία την Μαλεβή. Ακούσαμε την ιστορία του Μύρου να φτάνει μέχρι εδώ, μέχρι την Κύπρο. Είναι πράγματα που αν δεν τα ζήσει κανείς, δύσκολο να τα αντιληφθεί, να τα χωρέσει στο μυαλό του. Παρακαλώ. Αλλο. Ναι, σας ακούμε. Χαίρετε, κύριε Ρίτα. Χαίρετε. Συγχαρητήρια και καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Το όνομα μου είναι Γρηγόρης Γρηγορίου. Όταν ήμουν 21 χρόνια, έγινε μια παρεξήγηση κάτω που είναι τα μπανάκια και γύρευα με λίγα λόγια να πάω φυλακή. Εγώ λέω σε ταξί. Έπιασα κάτι άτομα, πήγα στο χωριό γκάμων της Αρχίστρας και τώρα μου έβγα, λέω Παναγία μου το γλυκό, Παναγία μου το στήνο, βοηθάτε με να πάω σπίτι μου, βοηθάτε με να γλιτώσω. Εγγυρίζω ένα δικαστήριο, αναβάστηκε η δίκη και μετά έγινε και το θαύμα. Μου έβαλε πρόστιμο, πρόστιμα ο δικαστής και την επόμενη ημέρα, Κυριακή, έπιασα μια κούρσα, επήγα σε έναν κέντρο, με παρακάλεσε ο ίδιος ο πελάτης να καθίσω για γεύμα μαζί τους. Το κέντρο ήταν γεμάτο και πέρασε ο λαχιοπόλης από μπροστά μου. Επήρα 4 λαχιά, το οποίο το ένα κέρδισε 12.000 λίρες το 1990. Επήρα την λαμπάδα μες στην Παναγιά του Κύρκου. Λέω ότι στη γυναίκα μου θα πάμε να πάρουμε και το τάμα στην Παναγιά της Τίνου. Θα λέμε εντάξει. Πήγα, έκανα όσο μήτουν το δεκάλιο, το έκανα σε ένα φύλλο χρυσό και τα επήρα. Άλλαξε η ζωή σας. Άλλαξε. Δηλαδή. Είδα όπως βλέπει κάποιος φως στο τούνελ. Σε αυτήν την περίπτωση μου είμαι τώρα, έκανα εγχείρηση εδώ στην Λεμεσόν και δεν τα καταφέρα. Κατέληξα μεσόν του Υπουργείου Υγείας να πάω η Μητροπόλη ήταν στην Αθήνα και με αλλάξαν στο Στοβούλι. Όταν ήρθα, νύχτα με παρανύχτα, εμφανίζεται η Παναγία. Και μου λέει, θα περπατήσεις. Ορίστε. Θα περπατήσεις, λέει. Σας δίνει κουράγιο, σας συμπαρασταίνεται, μας λέτε, έτσι. Είναι... Εγώ τα μένω ξαναλαμπάδες και θα ξαναπάω. Ναι. Παντός... Το οποίο ότι τώρα άρχισα μετά από 3 μήνες και μετά το σύμβαν που είπα με την Παναγία, κάνω 2-3 βήματα με το πι. Κάνω 2-3 βήματα με το πι. Μη σας ευχόμαστε πραγματικά με όλη μας η ψυχή καλή ανάρρωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε. Κύριε Νικολαϊδη, έχω την εντύπωση ότι όλες αυτές οι παρουσίες, δεν μιλώ για τον Άγιο Παΐσιο, που πια ήταν μέσα στην καθημερινότητα τη δική του, αλλά οι παρουσίες που εμείς ευλογούμαστε συμβαίνουν για να μετακινηθούμε ως προς τη συνείδησή μας, ως προς την θέση μας απέναντι στη ζωή. Οι Άγιοι ναι, δεν είναι συνταξιούχοι, ούτε έχουν, ας το πούμε έτσι, σε κάποιο γυροκομείο, δεν έχουν σχέση με τον κόσμο. Οι Άγιοι είναι παρόντες μέσα στη ζωή της Εκκλησίας,
το λέω θεολογικά, μέσα στην ζωή του σώματος της Εκκλησίας, είναι μεταξύ των πιστών και είναι τα πιο ζωντανά και δυνατά μέλη της Εκκλησίας, για να βοηθούν εμάς τα αδύνατα μέλη. Κάποιοι μπορεί να μην πιστεύουν, κάποιοι μπορεί να γελούν, κάποιοι μπορεί να ειρωνεύονται. Είναι δικαίωμά τους. Κάποιοι μπορεί να βρίζουν. Και να πω κάτι εδώ που είχα μια εμπειρία στο Άγιον Όρος πρόσφατα που πήγα. Είχαν πάει 3-4 στο Άγιον Όρος. Και όταν πήγα στον ηγούμενο, τους είπαν: έχουν υπόψη αγρυπνία. Ένας από τους 4 ήταν άθεος. Δεν άκουσε, του λέει η Άρωντα. Εγώ ήρθα γιατί επέμενε η γυναίκα με τα πράγματα. Με την έχω να φωνάζει, ήρθα στο Άγιον Όρος. Εγώ δεν πιστεύω έτσι πράγματα. Με αγρυπνίες πιστεύω, με προσευχές, με τίποτε, ούτε μοναχισμούς. Ήρθα περίπατο στο Άγιον Όρος. Του λέει: εγώ με ως παιδί μου, όπως θέλεις. Εμείς έχουμε αγρυπνία απόψε και λοιπά. Οπότε αυτός πήγε στο δωμάτιο να ετοιμηθεί. Οι άλλοι τρεις της παρέας πήγαν στην αγρυπνία. Μου λέει: εγώ με ως κατά τις 11 η ώρα έρχεται κάποιος και μου λέει: ξέρεις, θέλει να σε δει κάποιος. Του λέει: ποιος. Ποιος που περίπεζε ότι εμπιστεύτηκε και λοιπά. Και του άστον, του λέει: ήσταν εδώ ύστερα. Του λέει: μα εγκλέει μες στην εκκλησία, θέλει να σε δει. Οπότε του λέει: άστον, ας έρθει. Όταν ήρθε κοντά μου, λέει, αυτός εξομολογούσε μέσα στο ιερόν και ένα μικρό εκκλησάκι. Τι έπεσε στα πόδια, έκλαινε και λοιπά. Τι έπαθε, ρε παιδάκι μου. Είναι συνέχεια. Οπότε ένα συνήθεν του λέει το εξής. Του λέει: θυμάσαι εγώ που εξειδίμαζα προηγουμένως ύβριζα. Του λέει: ναι, παιδί μου, εγώ προσεύχομαι για σένα να σε φωτίσει ο Θεός. Ήμουν στο δωμάτιο, του λέει. Και πριν 10 λεπτά, ανοίγει η πόρτα του δωματίου και μπαίνει μέσα μία σαν καλογριά. Έκανα τότε μια κακή σκέψη. Είπαμε το Άγιον Όρος Ανάρβατον. Έχουν και καλογριές απάνω τούτοι. Καλοπερνούν. Αλλά δεν έπρεπε να συνέρθει να πάω αυτήν την σκέψη την κακή. Οπότε του είπε: τι σου έκαμε και με βρίζεις. Λέει: ποια είσαι εσύ. Του λέει: η Παναγία. Γιατί βρίζεις τους μοναχούς μου. Ξέρεις πως θα πας στην κόλαση με αυτά που κάνεις. Και θα πεθάνεις σύντομα. Θέλω να πάνε τράνταγμα. Και έφυγε. Δεν έπρεπε να πει οτιδήποτε. Έμεινε άναυδος. Και πήγε πίσω και λέει: η Άρωντα, του λέει, να με συγχωρέσει ο Θεός. Ήμουν ένας πράγματι βλάσφημος άνθρωπος. Θέλω να πω, Ελίτα, ότι βέβαια οι Άγιοι δεν τιμωρούν. Απλώς μια επίσκεψη, του λέει: γιατί με βρίζεις, τι σου έκανα. Γιατί βρίζεις τους δικούς μου ανθρώπους εδώ πάνω. Και βλέπεις εκεί οι πατέρες στο Άγιον Όρος λέγουν ότι είναι το περιβάλλον της Παναγίας. Έχουν πολλές εμπειρίες στο Άγιον Όρος. Μπορεί να διηγούνται πολλές περιπτώσεις που η Παναγία εμφανίζεται. Όμως μου λέτε τώρα αυτή την... Και αυτό είναι πρόσφατο γεγονός, Ελίδα. Ναι, αυτό το βίωμα με τον Άγιο Παΐσιο που κυκλοφορούσε με φως και την είδε άλλος άνθρωπος. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε την Παναγία τη Φιδουσά σε πρώτο απόσπασμα ερικό. Ένα απόσπασμα από το παλαιότερο ταξίδι που κάναμε εκεί για να υποδεχτούμε σε αυτή τη φάση τον κύριο Παπαγεωργίου. Να μας μιλήσει για το βιβλίο του και για τις επωνυμίες της Παναγίας. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι Παναγίες, τι επωνυμίες έχουμε δώσει. Και μετά θα πάμε, θα έρθει εδώ κοντά μας μια ξεχωριστή κυρία, η κυρία Ζαχαρούλα Πασχάλη, γυναίκα ψάλτης. Θα ακούσουμε ένα πολύ ωραίο ύμνο για την χάρη της. Δεν ξέρω, Ερικό, θέλεις να πάμε σε σύνδεση ή πρώτα να δούμε το... Να πάμε στο μικρό ντοκιμαντέρ το δικό μας και επιστρέφουμε τον κύριο Παπαγεωργίου. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε μια παράδοση. According to the tradition here, there was a convent of nuns who were attacked by pirates who came to rape and plunder. After the third attack, the nuns were transformed into snakes. The same tradition holds that sooner than later, the snakes will be turned back into their human forms. The appearance of the snakes is a miracle. We've looked around every year before the 6th of August and can't find any snakes. We look around after the 15th and again you can't find them. If you go around the whole island, you won't be able to locate the same type of snake. You can find snakes that are 10 feet long, but this particular snake, you won't find it. And it's easy to distinguish because it has the sign of the cross on its forehead and its tongue. I've been studying reptiles, particularly snakes, for a long time. I've devoted about 30 years of my life to studying different phases of snakes' behavior and the ecology of snakes. And frankly, I'm kind of...
amazed and perplexed with the way that people respond to these animals. Most of the time, they're not particularly aggressive, and we do see situations where maybe 10% of the snakes in most parts of the world are venomous, and yet all of them are treated as if they're tremendously dangerous animals. That's one thing that has always amazed me. Another thing that perhaps scares a lot of people is the fact that maybe they move without legs. Legless locomotion is something that maybe is an intriguing or a scary thing to a lot of people. And last but not least, I think something else that enters into the picture is what people have been taught by their parents. Maybe that's one reason why they've, and most people seem to be so afraid of these reptiles. There's an ancient Greek tradition according to which the souls of the departed either become serpents or are associated with serpents. And I'm thinking, for example, of an episode in the life of Plotinus, who's the famous founder of Neoplatonism. At his deathbed, at the moment he expires, a serpent is seen to wriggle out from the bottom of the bed and disappear into a hole in the ground. And this is taken by everybody to be a symbol of his soul. In Virgil's Aeneid, Aeneas goes to the tomb of his father and he offers these various food and drink sacrifices, which are consumed by a serpent, which again Aeneas takes to be a symbol, if not the very soul, of his father. And this to me seems to be an intriguing parallel between the serpents that we see in the church in Kefalonia, which are said by the inhabitants there to be the souls. Κώστας Παπαγεωργίου, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Έγινε ολόκληρο θέμα λοιπόν για τα φιδάκια. Ναι, ναι. Βγαίνουν εκεί, κάθεται κατά τον γάμο. Αυτό είναι γεγονός, Λίτα. Με σταυρουδάκι. Ναι, ναι, και παρουσιάζονται ακριβώς τον 15 Αύγουστο. Και μετά φεύγουν και εξαφανίζονται. Και άμα είναι να συμβεί κακό, μας είπαν άνθρωποι εκεί, δεν βγαίνουν καθόλου. Πάντως είναι παράξενο γιατί ανήμερα σπερινώνεται του Ευαγγελισμού, της κοιμήσεως της Παναγίας, βλέπει κανείς τα φίδια να πηγαίνουν προς την εκκλησία, να μπαίνουν πάνω στις εικόνες, να τους πιάνουν πάνω τύπος κινητές, να ανεβαίνει πάνω στην ράβδο του Δεσπότη και αυτά όλα. Προς την εκκλησία, όλα αυτό. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο πολύ παράξενο, παράδοξο και ανερμήνευτο είναι πολύ. Ποια είναι η πιο παράξενη επωνυμία που έχει δοθεί από την έρευνα και από το βιβλίο σας, κύριε Παπαγεωργίου, στην δική μας Παναγία, εδώ στον τόπο μας? Πρωτού σας απαντήσω, Ελίζα μου, σε αυτή την ερώτηση, θέλω να συμπληρώσω κάτι για έναν τηλεθεατή που ερώτησε γιατί να δίνονται αυτά τα επώνυμα προς ονομία στην Παναγία. Θα μας πείτε και για την Γόργο. Και πολύ ορθά ο κύριος Νικολαίδης το έχει απαντήσει. Αλλά μέσω από αυτά τα προσωνύμια, σε αρκετές περιπτώσεις προσδιορίζεται γεωγραφικά και ο τόπος ενός μοναστηριού, μιας εκκλησίας. Ναι. Δηλαδή, όταν λέγεις Τροδίτισσα, ξέρεις θα πάει στο συγκεκριμένο ναό. Αυτό ναι. Ενώ αν δεν υπήρχε το επώνυμο Τροδίτισσα, θα έλεγες κάποιου που κάτω από τον πρόδρομο. Γοργοϊκόνομος, η Παναγία η Γοργοϊκόνα. Γοργοϊπίκος υπάρχει στο εικονοστάσιο της Ιεράς Μονής του Δημίου Σταυρού Ομόδους. Είναι μια προσκυνηματική εικόνα η οποία έχει έρθει από τη Ρωσία και είναι και θαυματουργήτο. Ο Γοργοϊπίκος πώς πήρε αυτή την επωνυμία? Από το γοργά ακούω. Ακούει γοργά στις παρακλήσεις των πιστών. Άρα υπάρχει ολόκληρη ιστορία γύρω από μια επωνυμία. Είναι τίθετο επώνυμο και εξού και το Γοργοϊπίκος. Υπακούει γοργά στις παρακλήσεις των πιστών. Και είπαμε ότι η Παναγία δεν είναι η όμορφη, είναι της ομορφιάς. Είναι η Παναγία της ομορφιάς στα Λεύκαρα. Και στο διπλανό χωριό τη Βάβλαν υπάρχει η Παναγία της Αγάπης. Το πιο όμορφο μοναστήρι ή εκκλησάκι παλιό από την έρευνα τη δική σας? Υπάρχουν δεκάδες λίτα μου όμορφα και μοναστηράκια και εξοκλήσια, παρεκκλήσια που είναι η χαρά σου να τα βλέπεις. Δεν είναι έναν και δύο. Το δικό σας, είναι κατάσπαρτη η Κύπρος. Το δικό σας. Το δικό μου το αγαπημένο ξοκλήσι, μα δεν είναι έναν, είναι αρκετά. Mm-hmm. Είναι αρκετά. Κύριος Νικολαίδης, δηλαδή ένα εκκλησάκι που να προστρέχεις για να προσευχηθείς, ειδικά που το αισθάνεσαι πολύ δικό σου. Ελίτα, εγώ επειδή κατάγομαι από την περιοχή του Κύκου, είμαι συνδεδεμένος πάρα πολύ με την Παναγία του Κύκου. Που είναι και πολύ θαυματουργή. Και έχω βιώσει ως μικρός και μεγάλος θαύματα της Παναγίας. Του Κύκου. Του Κύκου. Και έτσι με συνδέει αυτό το πράγμα. Όπως, κύριε Νικολαίδη. Να πω κάτι προσωπικό. Ναι.
και ταξίδευα πριν μερικά χρόνια να πάω στην Αθήνα. Ήταν Σεπτέμβριος μήνας, μετά από το γεγονός του αεροπλάνου, του δυστυχήματος με τον ίδιος. Mm. Ήταν παραμονή της Παναγίας, 5 Σεπτεμβρίου. Όπως πηγαίναμε και βγήκαμε από την Κύπρο, μας πρόσφεραν το φαγητό, οπότε λέει ο πιλότος, έχουμε πρόβλημα στον ένα κινητήρα. Λέω, Παναγία μου. Μετά λέει, κοιτάξτε, θα επιδιώξω να το διορθώσω. Οπότε είπα και εγώ, μα διορθώνεται ο κινητήρας εν πτήση. Λέω, μπορεί. Στη συνέχεια μας ανακοινώνει ότι δεν διορθώνεται ο κινητήρας, πάει με έναν κινητήρα. Αλλά εγώ πρόσεξα μια κινητικότητα αντιταραχή των αεροσυνοδών, να τρέχουν πάνω κάτω. Λέω, κάτι σοβαρό συμβαίνει. Αυτά εν πτήση όμως, λέτε έτσι. Οπότε, όταν έπεσε την μηχανή ο πιλότος, πήγαινα με έναν κινητήρα. Αμέσως δημιουργήθηκε πρόβλημα αποσυμπίεσης στην καμπίνα και έπεσαν οι μάσκες. Πω. Τότε είπα, Παναγία μου, στα χέρια. Σώσε μας. Ή βοήθησε μας εκεί που να πάμε. Ναι. Ήταν στιγμές θανάτου πράγματι αυτές, περίπου 10 λεπτά. Κατά κακή σύπτωση, η δική μου μάσκα που έπεσε μπροστά μου δεν έφερε οξυγόνο. Άλλο και αυτό. Ναι. Οπότε όπως την ετράβησε για να φέρει οξυγόνο, έπεσε. Και τότε άρχισα εγώ προσωπικά να πονώ το λαιμό μου, το χέρι μου άρχισε να μου φτιάζει, το πόδι μου που δεν με. Και ένιωθα μια δυσκολία διότι πράγματι δεν υπήρχε οξυγόνο. Ναι. Λοιπόν, η καταφυγή μου ήταν η Παναγία του Κύκου. Λέω, Παναγία μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Εάν είναι η ώρα που να φύγω με αυτόν τον τρόπο, έχοντας υπόψη γιατί συνέβη στο ήλιο, στο δυστύχημα. Ναι, φορτίζεσαι. Ακριβώς αυτή τη στιγμή όλα έρχονται στο μυαλό σου ότι ναι, κάτι ανάλογο συνέβη τότε, άρα συμβαίνει και τώρα. Εν πάση περιπτώσει, Ελίτα, ήταν περίπου μέχρι να γίνει, ήμασταν 35.000 πόδια ύψος, μέχρι να κατεβεί το αεροπλάνο, έθελε περίπου 10 λεπτά να κατεβεί στο κανονικό, στην ατμοσφαιρική πίεση, την κανονική. Άρχισε να φωνάζει ο κόσμος, Παναγία μου βοήθα μας, να κλαίνουν τα μωρά, να κλαίνουν οι γυναίκες. Ήταν στιγμές πράγματι, θα έλεγα, πάρα πολύ δύσκολες και βιώνει κανείς το θάνατο από κοντά. Λοιπόν, εκεί, Ελίτα, βλέπει κανένας. Είχα όμως έτσι μια είδηση μέσα μου ότι θα το ξεπεράσουμε. Και αυτό οφείλεται στην Παναγία. Έχω και έναν καλό σύστημα, αν επιτρέπετε το καταθέτω σαν εξομολόγηση. Όταν ταξιδεύω ή όταν δεν έχω τίποτα να κάνω, συνήθως λέω τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Προσευχή, βέβαια. Τους ξέρω απ' έξω, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι δύσκολο πράγμα. Και έλεγα τους χαιρετισμούς της Παναγίας εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, αυτό ήταν για μένα ένα θαύμα της Παναγίας, διότι τελικά δεν έμαθαν κανένας τίποτε από εμάς. Μπήκαμε στην ατμοσφαιρική πίεση, προσγειώθηκε στη Ρόδο το αεροπλάνο. Και όλοι είπαμε, δόξα σε ο Θεός. Τότε αναπνεύσαμε όλοι, έσωσε μας η Παναγία. Εσείς όμως το ξέρατε σαν μια. Ναι, είχα, ας πούμε, έτσι λέω. Σαν ένα φωτάκι. Έχαμε αφήσει η Παναγία. Έτσι είπα, έχαμε αφήσει η Παναγία. Ναι. Και επειδή με συνδέει πάρα πολύ έτσι με την. Είχατε βεβαιότητα ότι δεν σας αφήσει. Είχα αυτή την πληροφορία, την βέβαιη. Ότι. Μάλιστα, είναι βέβαιη η πληροφορία. Θα πω, καμιά φορά, ας μην περιγελούμε κάποια πράγματα, Ελίτα. Αυτά δεν είναι αστεία πράγματα. Μπορούσε να πεθάναμε όλοι στο πλάνο. Είδατε όμως τι είπατε. Εκεί που θα πάμε να μας βοηθήσει. Κύριε Παπαγεωργίου, η Παναγία και οι κώδικες ομιλούντες, να συνεχίσουμε τον κύριο Νικολαίδη, είναι παγκόσμια γνωστή. Και μιας και μιλούμε για θαύματα της, πρέπει να αναξέσουμε και λίγο τη μνήμη στο παρελθόν για να γνωρίσουν και οι νεότεροι κάποια θαύματα της κώδικας διαμέσου του χρόνου. Επειδή είναι έτοιμη η άντρη να κάνει τη σύνδεση, επανέρχομαι. Ναι. Στη Ρωσία έκαμε μια επιστημονική έρευνα, μια σλαβολόγος, η Όλγα Μπελομπρόβα, και πάνω σε μια αρχαία εικόνα της Παναγίας της Κυκώδησας εικονίζεται ένα θαύμα με έναν άραβαν ο οποίος έριξε το τόξο πάνω στην εικόνα της Παναγίας μέσα στον ναό και έτρεξε αίμα από την Παναγία. Προτού προλάβει να πάει στο σπίτι του, αυτός ο άνθρωπος επέθανε. Και αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός, γιατί είναι πολύ αξιολογή. Πέθανε από το κακό του, δεν είναι η Παναγία που τον πέθανε. Σίγουρα, ναι. Μα δεν είναι κακή, ναι, η Παναγία, ναι. Οι Άγιοι, ας πούμε. Είναι οι θαυματουργικές επεμβάσεις που δεν ξέρει ο άνθρωπος πώς να τις ερμηνεύσει. Πάμε στην Άντρη Κούνου. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα. Παρακαλώ, Άντρη μου. Ο ναός της Παναγίας της Ψηλεούσης αρχίζει σιγά σιγά να γεμίζει από πιστούς. Γράφουν γιορτές εδώ ο κόσμος, τη γιορτή τους. Έχω δίπλα μου την Μαρία Αποστόλου, την κυρία Μαρία Αποστόλου, η οποία γιορτάζει αύριο. Ήθελε να γράψει τη γιορτή της, αλλά έχει να μας πει μια μικρή ιστορία που αξίζει. Να ακούσουμε. Λοιπόν, γεια σας. Γεια σας. Βασικά η μητέρα μου ήθελε να κάνει κόρη. Και έτσι με είχε εντάξει στην Παναγία τη Χρυσοκοταλιώτισσα.
Και με βάφτισε εκεί, διότι είχε κάνει πρώτα δύο γιούδες και έτσι ήθελε πάρα πολύ την κόρη, της άρεσε να τη χτερίζει, να μπλέκει και να φτιάχνει ρούχα κτλ. Και όταν γεννήθηκα, με είχε εντάξει και με βάφτισε στην Παναγία Νύχτας Ακουρδαλιώτισσα. Το κάθε σπίτι έχει μια σύνδεση με την Παναγία. Δεν τίθεται θέμα. Είτε έτσι είτε άλλος πώς. Αλήτα, δεν ξέρω αν θέλεις να δούμε. Είναι η κυρία Αντρούλα η πρεσβυτέρα, είναι η παπαδιά εδώ. Βεβαίως να μας μιλήσει η κυρία Αντρούλα. Γιατί να δίνει γιορτή. Ναι, χαίρετε. Από σήμερα, τώρα που είναι ο σπερινός, θυσιάζει ο κόσμος και πριν από μερικές μέρες πάλι έγραφαν τις γιορτές οι πιστοί εις το όνομα της Παναγίας που γιορτάζει. Στην ουσία αυτή η εκκλησία γιορτάζει την κοσιμία, τη γέννηση της Θεοτόκου στις 8. Αύριο όμως που είναι η μέρα του Ευαγγελισμού εξακολουθεί και γιορτάζει. Ευχαριστούμε Άντρη μου, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα επανέλθουμε έτσι. Κύριε Παπαγεωργίου, για να ολοκληρώσετε και μετά να πάμε. Αυτή η εικόνα που σας ανέφερα σήμερα φυλάσσεται στο Μουσείο Γιαροσλάβ και είναι μεγάλης αξίας, αλλά θέλω να σας πω πώς διαδόθηκε το θαύμα και στον έξω κόσμο και απεικονίστηκε πάνω στην εικόνα της Παναγίας. Ξέρετε την Παναγία της Σαλαμιώτισσα. Αλίμονο. Ναι. Παναγία Σαλαμιώτισσα είναι μοναστήρι, ναι. Δίπλα από το χωριό Σαλαμιού. Για αρκετά χρόνια ήταν ερυπωμένο μοναστήρι. Πριν μερικές δεκαετίες αναπαλαιώθηκε και υπάρχει μια μικρή γυναικεία μοναστική αδελφότητα η οποία το έχει σε λειτουργία το μοναστήρι. Είμαστε πρώτοι σε ναούς αφιερωμένους στην Παναγία εδώ στον τόπο μας. Είμαστε πρώτοι. Αθηγκρίτος βέβαια, αγαπητή Ελίτα, γύρω στους 105 με 110 ενωριακούς ναούς, τόσο της Ελεύθερης όσο και κατεχόμενης Κύπρου, είναι αφιερωμένοι στο όνομα της Θεομήτωρος, 160 περίπου παρεκκλήσια και εξοκλήσια, πάλι δεν διαχωρίζονται αβόρια με τα νότια, στην Κύπρο είναι αφιερωμένα στην Παναγία, 11 μοναστήρια σε λειτουργία, εκ των οποίων τα 4 ανδρικά και 7 γυναικεία αφιερωμένα στην Παναγία. Ποια επαρχία περισσότερο αφιερωμένη? Στη Λεμεσό, Παναγία Γιαμηρού, Ισφαλαντζότησα, του Γλωσσά, τα περισσότερα γυναικεία είναι λειτουργία, είναι μοναστήρια. Και υπάρχουν και 36-37 ιστορικής μνήμης, δηλαδή των οποίων διασώζεται το καθολικό, ένεκα της αξίας τοιχογραφιών ή κοιμηλίων, που είναι αφιερωμένα και πάλι είναι στην Παναγία. Πρωτεύουσα θέση κατέχει σίγουρα η Παναγία. Λοιπόν, θα πάρουμε δύο τηλεφωνικές γραμμές και έχουμε εδώ μια υπέροχη φωνή που θα μας πει ένα ύμνο μετά προς το τέλος της εκπομπής, αφιερωμένο στην Παναγία από τον συνεργάτη της εκπομπής μας, τον κύριο Αδάμο Κατσαντώνη. Αλλά έχουμε ακόμα πολλή ώρα. Κάτι θέλετε να πείτε, κύριε Νικολαίδη? Όχι, εντάξει, αισθάνομαι. Ναι, παρακαλώ. Τηλέφωνα, να ακούσουμε. Παρακαλώ. Hello. Ναι, σας ακούμε. Γεια σας. Γεια σας. Μαρίνα είμαι. Ναι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Πριν 15 χρόνια ήμουνα έγκυος. Είχα 10-11 από μικρό παιδί να κατέβω σε αυτό το μοναστήρι. Και είχα δει ένα βράδυ όνειρο ότι με έτρεχαν σκύλοι με τον γελίκου. Και όταν με κόντεψαν οι σκύλοι, τότε μου φώναξε από πάνω είναι η Παναγία. Και είχα να κατέβω από χρόνια πολλά. Σε ποιο μοναστήρι? Είναι στα Κονιά της Πάφου, παρακαλώ. Είναι η Χρυσοκονιάτισσα. Η Χρυσοκονιάτισσα, μάλιστα. Και πριν ένα χρόνο είχα κάνει μια εγχείρηση σε έναν όγκο στον εγκέφαλο. Ναι. Και είχα πάει στη ζωοδόχο πηγή να προσκυνήσω. Και όταν έσκυψα να προσκυνήσω την εικόνα, από πάνω στο καντήλι, χύθηκε πάνω στο κεφάλι μου, εκεί που ήταν η εγχείρηση. Πραγματικά πιστεύω στα θαύματα. Και πήγαν όλα καλά, έτσι. Πήγαν όλα καλά, από τότε είμαι καλά. Εσείς αλλάξατε στάση ζωής, αλλάξατε κάτι απέναντι στη θεώρησή σας για την ζωή, μετά από όλο αυτό που ζήσατε? Βέβαια. Ήμουν πάντα εντάξει της Εκκλησίας άνθρωπος, αλλά
Σε κάποια φάση πιστεύω ότι και εμείς οι άνθρωποι μας φέρνει μεγαλομανία. Mm-hmm. Και mm-hmm. είναι μια επιστροφή που κάνουμε και αντιλαμβανόμαστε τα λάθη, mm-hmm. ξαναεπιστρέφουμε κοντά στο Θεό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Θα πάρουμε και το άλλο τηλέφωνο, παρακαλώ. Σας ακούμε. Παρακαλώ, Ελίτα. Ναι, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα εσάς, στους καλεσμένους σας. Πείτε μας. Εγώ κάθομαι από ένα χωριό της Σολιάς, mm-hmm. Φλάστου το χωριό. Mm-hmm. Η ιστορία αυτή μου την είπε η γιαγιά μου όταν ήμουν πολύ μικρός. Mm-hmm. Και μόλις θυμούμαι. Έχει να κάνει με μια οικογένεια Τούρκους από την κατεχόμενη Ελιά, Μόρφου. Mm-hmm. Αυτοί είχαν έναν παιδί, κοριτσάκι, όπω μου έλεγε η γιαγιά μου, με έναν πόδι το εκολόσυρνε με λίγα λόγια, δεν μπορούσε να περπατήσει. Mm-hmm. Και εξόδεψαν πάρα πολλά λεφτά και θεραπεία δεν βρίσκαν, mm-hmm. σε διάφορους γιατρούς. Η ιστορία πάει να πει ότι όταν εξαντληθήκασαν τα λεφτά αυτών των ανθρώπων, ήταν σε μεγάλη απόγνωση και έναν βράδυ, όπως είπε η Τουρκάλα, την ορομάτισε η Παναγία και της είπε πού είναι το εκκλησάκι. Mm-hmm. Έχει γύρω γύρω ευκαλύπτους, της λέει, να πάτε κάτω την περιοχή Τρόδους και θα το δείτε στην πλαγιά του βουνού, μέσα mm-hmm. στα ευκαλύπτια. Mm-hmm. Το είπε του σύζυγου της το πρωινό και αυτός την ξυλοκόπησε. Mm-hmm. Και αυτόν επαναλήφθηκε για 2-3 ίσως μέρες, μου είπε η γιαγιά, εβδομάδες, δεν θυμούμαι καλά, mm-hmm. διότι ήμουν πολύ μικρός που μου είπε την ιστορία αυτή. Mm-hmm. Και μετά τον είδε το ίδιο όρομα ο Τούρκος, ο σύζυγος της, και του λέει, εάν εσύ δεν ακούσεις τη γυναίκα σου, του λέει, mm-hmm. θα χάσεις εσύ το πόδι σου. Mm-hmm. Και τότε φοβήθηκα, πιάσανε το γαϊδουράκι τους, όπως μου έλεγε η γιαγιά μου τότε, που δεν είχα συν επικοινωνίες, λεωφορεία, αυτοκίνητα, ξέρω εγώ, και ήρθαν στο χωριό μας. Mm. Έμειναν όλο το βράδυ εκεί και το πρωί άνοιξε τα μάτια του ο Τούρκος και κοίταξε στο πλευρό του όπου κοιμόταν η μικρή και δεν την βρήκε εκεί. Και της φώναξε τη σύζυγου του, ξύπνα, ξύπνα, χάσαμε το παιδί, χάσαμε το παιδί. Τελικά, γιατί... Και όταν προσπαθήσαν να βγουν έξω από την εκκλησία, την πόρτα, mm-hmm. είδαν το παιδί να τρέχει γύρω-γύρω από την εκκλησία, mm-hmm. χωρίς να έχει τίποτε το πόδι του. Και έτσι ερχόνταν τακτικά στο χωριό αυτοί mm-hmm. οι Τουρκοί και άναβαν τα καντήλια. Εν τω μεταξύ, όπως μου είπε η γιαγιά μου, είχαμε 5 βοσκούς εμείς στο χωριό μας, mm-hmm. Τούρκους, mm-hmm. και από την ημέρα εκείνη το καντήλι της Παναγίας δεν έσβηνε. Από τους ίδιους τους από, ναι, από αυτόν τον θάμα. Σας ευχαριστούμε όπως πάρα πολύ. Όπως είναι σωστό, ναι. Και η αλήθεια νομίζω είναι αλήθεια και το πιστεύω. Μα αυτές οι ιστορίες, αυτόν έγινε όταν, όταν μου είπε η γιαγιά μου αυτόν, ήμουν πολύ μικρός, είπα να πει το 1935-36. Παναγία, μητέρα, προστάτηδα. Η Παναγία μας κατέχει πρωταρχική θέση στην τιμή και τον σεβασμό όλων εμάς των χριστιανών. Τις έχουν αφιερώσει μεγαλοπρεπείς εκκλησίες και ταπεινά εξοπλίσια. Την αποκαλούν Θεοτόκο, αλλά της έχουν δώσει και πολυάριθμα προσωνύμια. Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι με τους οποίους εκφράζονται τα ονόματα της Παναγίας, ανάλογα με τον τόπο ή ανάλογα με τον τρόπο που έχει γίνει η εικονογράφησή της. Μπορεί βέβαια η Θεομήτωρ να έχει εκατοντάδες χαρακτηρισμούς, όμως σε κάθε ναό μέσα στο ιερό υπάρχει πάντα η Παναγία η Πλατιτέρα των Ουρανών, όπου απεικονίζεται με τα χέρια ανοιχτά και στη μέση της βρίσκεται η μορφή του Χριστού. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου που γιορτάζεται στις 25 Μαρτίου είναι μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Εκκλησίας μας. Είναι μέρα χαράς και αγαλίασης και όλοι γιορτάζουμε την χαρμόσυνη είδηση που έφερε ο Αρχάγγελος Γαβρίλης στην Παναγία ότι μέσω αυτής θα ενσαρκωθεί ο Υιός του Θεού. Την παραμονή της γιορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου έχουμε ως έθιμο να παίρνουμε αρτοπλασίες στην Εκκλησία, δηλαδή 4 μικρά ψωμιά, ένα μεγάλο άρτο, ένα μπουκάλι λάδι και ένα μπουκάλι κρασί. Μετά το τέλος της λειτουργίας, αφού ο άρτος ευλογηθεί, τον κόβουμε σε κομμάτια και τον μοιράζουμε στους πιστούς. Οι επωνυμίες της Παναγίας που συναντάμε στην εικονογραφία του νησιού μας είναι αναρρύθμιτες, όπως και οι ιστορίες οι οποίες τις συνοδεύουν. Είχα δει μια κοπέλα με τα μαύρα, όμορφη.
με πήρε και προχωρήσαμε, ήρθαμε εδώ, άνοιξε την πόρτα, μπήκαμε μέσα, μόλις μπήκα μέσα είδα την εικόνα της Παναγίας και μου λέει πρέπει να προσκυνήσουμε. Αρχίσαμε και προσκυνούσαμε και μετά μου λέει εγώ σε έφερα, αλλά θέλω να έρχεσαι συχνά. Και μου είπε το όνομα να μυρού και στείλαμε το λαδάκι μου για το αγίασμα και μου σταύρωσε η μητέρα του και του λέει Παναγιώτη μου και του πήρε το χέρι και του έσφυγε. Του λέει Παναγιώτη μου αν νιώθεις λίγο σήξε μου το χέρι. Και πράγματι εκείνη την ώρα της έσφυξε το χέρι. Από τις δεκάδες αυτές κυπριακές επωνυμίες της Παναγίας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πολλές παραλλαγές της Παναγίας Γαλατούσας, διάσπαρτες σε όλη την Κύπρο, καθώς και οι μοναδικές και σχεδόν άγνωστες Παναγία της Αγάπης και Παναγία της Ομορφιάς. Η μεγάλη συχνότητα με την οποία συναντάμε στην Κύπρο τα επωνύμια της Παρθένου που σχετίζονται με τον θυλασμό των βρεφών αποδεικνύει πόσο δημοφιλής ήταν η ιδιότητα αυτή της Θεοτόκου ως προστάτηδας της μητρότητας και του θυλασμού σε περασμένες κυρίως εποχές. Οι διάφορες παραλλαγές των εικόνων της Παρθένου που θυλάζει το θείο βρέφος είναι η Γαλαταρκώτισσα, η Γαλαταρούσα, Γαλουτιστή, η Γαλακτοφορούσα και η Γαλακτοτροφούσα. Η εκπομπή μας έγινε μάρτυρας θαυμάτων που έδειξε η Παναγία σε αρρώστους και άτεκνους και πάντα μας υπενθυμίζει ότι η μεγαλόχαρη είναι δίπλα μας. Έφερε λαδάκι από την Παναγία, της Ισανηρούς και έχει σταυρώσει. Ένιωσα δύο σταγόνες από τα μάτια μου και τρέξανε. Εξέρασε ο γιατρός, μόλις μου βγάλει τον επίδεσμο, είδα φως. Εγώ τον γιατρό βλέπω. Ο γιατρός δεν πιστεύει. Λοιπόν, ευχαριστώ την κυρία Ζαχαρούλα Μπασχάλη που είναι σήμερα μαζί μας, γυναίκα ψάλτη που θα μας πει αυτό τον ωραίο ύμνο που είπαμε πριν και άμα έχουμε χρόνο θα μας πείτε και άλλον ένα που γράψατε εσείς. Mm. Πριν πάμε στη δική μου εμπειρία, λέγατε ότι το πιο περίεργο που έχει αποδοθεί στην Παναγία ως επωνυμία είναι η Παναγία Ή. Η Παναγία Ή Τούρκισσα. Μάλιστα. Υπάρχει στην Αραβίππου. Και το επώνυμο προήλθε από το εξής γεγονός. Ένα βράδυ στα περασμένα χρονιά, κάποιος κάτοικος της Κωμόπολης επήγαινε στα χωράφια το βράδυ και έξω από το εκκλησάκι της Παναγίας είδε μία γυναίκα, να χρησιμοποιήσω την κυπριακή διάλεκτο, σκουλισμένη με ένα σεντόνι και ήταν ο τρόπος που εντείνονταν οι Τούρκισσες. Και θεώρησε ότι ήταν η Παναγία και του παρουσιάστηκε με αυτήν τη μορφή. Γι' αυτόν και έλαβε και η Εκκλησία την επωνυμία Παναγία η Τούρκισσα. Θέλω να συνεχίσω με κάτι από τον τηλεθεατή σας, κυρία Λίτα, που είπε ότι η Παναγία βοήθησε κάποιον Τουρκοκύπριο. Η Παναγία δεν ξεχωρίζει κανέναν, αν είναι μουσουλμάνος ή βουδιστής. Πιστός ή άλλωστε ο Θεός θα μας κρίνει σύμφωνα με την πίστη μας. Δεν θα πει αυτή η μουσουλμάνη να πάει να πει εκεί, αυτή είναι. Αυτό το πράγμα έγινε στην Παναγία της Φαλαντζώτισσα. Ένας Τούρκος μαζί με τη γυναίκα του από το γειτονικό χωριό Μαθηκολώνη. Όταν κατοικούσαν Τούρκοι εκεί, η γυναίκα του υπέφερε από σοβαρά μορφή καρκίνου και ήταν να πεθάνει. Οπότε εκατέφυγε στη χάρη της Παναγίας της Φαλαντζώτισσας και όταν επίστηκε ότι ήταν θαυματουργική η παρέμβασή της, υπάρχει χειρόγραφο το οποίο αφιέρωσε στο μοναστήρι της Φαλαντζώτισσας 40 στρέμματα γης. Η ουσία είναι ότι αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Αυτή η φίλη μου δεν έκανε παιδί. Έκαναν τα πάντα για να κάνουν παιδί, δεν έκανε παιδί. Λοιπόν, μια νύχτα κοιμήθηκε, στο όνειρό της αισθανόταν ότι τα χέρια μιας γυναίκας, κάτι γινόταν απάνω εκεί που είναι η μήτρα της, εξωτερικά μιλώντας. Ήταν όνειρο. Το πρωί που ξύπνησε, αυτό που ήταν το, να πω το φανταστικό, να πω το εξαιρετικό της υπόθεσης, είναι ότι υπήρχαν μαύροι μόλοπες απάνω στο δέρμα και είχε μείνει έγκυος. Αυτό το πράγμα, δηλαδή, αποτυπώνεται και απάνω στη σάρκα η παρέμβαση. Δεν ήταν απλώς ένα όραμα, μια ιδέα. Ήταν μια παρέμβαση. Θέλω να πω στην κυρία Ζαχαρούλα Πασχάλη, να μου επιτρέψετε πριν, δεν ξέρω αν υπάρχει τηλέφωνο, μια γραμμή να μην περιμένουν οι τηλεθεατές, παρακαλώ. Ναι, γεια. Γεια σας. Παρακαλώ. Γεια σας. Ναι, παρακαλώ, σας ακούμε. Κυρία Ελίτα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Και χαίρετε στους παρευρισκομένους σας. Ναι.
θα πω. Εμένα μου έτυχε ένα περιστατικό όταν ήμουν 5 χρονών, μικρή. Μία από τις αδελφές μου ήταν πολύ άρρωστη και ήταν βρέφος και ήταν στο νοσοκομείο. Τον τότε καιρό ήταν ο Πάνος ο αρχίγιατρος εκεί και ήταν έτυχε να είναι συγγενής της αυτής μητέρας μου. Πήγαινε η μητέρα μου να την πάρει την αδερφή μου από το νοσοκομείο να τη φέρουμε στο σπίτι και δεν μας την έδινε γιατί μας είπε θα πεθάνει μέχρι αύριο. Και λέει του όχι θα την πάρω σπίτι μου να πεθάνει σπίτι μου. Της λέει όχι δεν θα την πάρει. Και πήγαμε τελικά δεν μας την έδωσε και πήγαμε σπίτι και ξαπλώσαμε το βράδυ. Εγώ ήμουν μικρή σας είπα, αλλά από ό,τι μου τα έλεγε μετά η μάμα μου και πάντοτε ήθελε να μας πατυγγελείτε για την πανίσια. Είμαι συγκινημένη, συγγνώμη. Όχι, παρακαλώ. Ναι. Είδαν σαν όνειρο, νόμιζαν ότι ήταν και είδαν παρουσιάστηκε τη Σκάφια Μαρία από τον Κάτσικα τη Πάφου. Και της λέει, Θεία Μαρία, εσύ τι γυρεύεις εδώ σπίτι μου. Λέει της, όλα τα σπίτια τα εγύρισες και κοντά μου δεν την έφερες. Και λέει της, μα πού στο χωριό, στον Κάτσικα. Και λέει της όχι, στην Παναγία των Παιδών, κοντά στον Άγιο Κυπριανό. Αυτό που δείξαμε τώρα, στο Μένικο. Ναι, στο Μένικο, μάλιστα. Ναι. Και σκίστηκε η μαμά μου και αμέσως σηκώθηκε, άφησε με σε μια γειτόνισσα εμένα και πήγε στο νοσοκομείο. Ναι. Και επέμενε να πάρει το μωρό να το φέρει στο σπίτι. Τελικά της είπε, εσύ μωσέ ο θείος μου, και της λέει πήγαινε και έλα αύριο το πρωί να την πάρεις με τον άντρα σου. Και πήγαμε την άλλη ημέρα το πρωί και την επήραμε. Επήραμε τρία κορίτσια από τι μου έλεγε η μάμα μου. Τρία κορίτσια οι οποίες ήταν μικρές, ήταν αδελφές, τρεις αδελφές, η μια μικρότερη από την άλλη. Έτσι της είχαν πει της μάμας μου. Την επήραμε στην Παναγία των Παιδών, έλουσαν τη στην καντήλα, μετά αγίασμα και έβαλαν τα ρούχα της πάνω σε ένα δέντρο που έγινε εκεί δίπλα. Την έβαλαν από κάτω στην εικόνα της Παναγίας. Βλέπαμε και το δέντρο, το βλέπουμε τώρα, ναι, συνεχίστε. Ναι, ναι. Και την έβαλαν από κάτω στην Παναγία και βγήκαμε να βγάλουμε από τούτον το αγίασμα από τον λάκκο εμείς. Εγώ επειδή ήμουν μικρή μου έκατσα εκεί δίπλα της. Και εν τω μεταξύ ξέχασα να σας πω ότι τρία βράδια και τρία μερόνυχτα να το πω έτσι όπως το λένε στα χωριά δεν έφαγε ούτε πισά ούτε τίποτε το μωρό. Και ακούσαν κλάμαν η μαμά μου ούτε έκλαιν ούτε τίποτε και εκείνη την ώρα που την αφήσανε στην εκκλησία και πήγαν έξω ακούω δυνατά κλάματα του μωρού. Και τρέχω εγώ και φωνάζω της μάμας μου έλα μάμα, έλα μάμα. Από ό,τι μου είπε η μάμα μου. Και επία ήρθε η μάμα μου και την έβλεπε και έβαλε την μάμα εγελούσε με την Παναγία. Χαμογελούσε με την Παναγία μετά. Άρα είχε ορατότητα. Ναι, χαμογελούσε με την Παναγία. Ναι. Από εκείνη την ώρα έφαγε και το χαΐντι και όλα και τώρα η αδερφή μου, εγώ είμαι 60 χρονών και η αδερφή μου την περνώ 4 χρόνια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έγινε εντελώς καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικές οι μαρτυρίες σας. Κύριε Πασχάλη, είχατε και εσείς αυτές τις συναπαντήσεις που αναφέρουμε. Μάλιστα. Μπορείτε να μας πείτε κάτι. Το 81 ξημερώματα πρωτοχρονιάς, ο δεύτερος μου γιος, ο Μιχάλης, σε αυτοκινητικό δυστύχημα έπαθε μεγάλη ζημιά στο κόπιντο εντερών από το στομάχι και κάμαν τον εχείρισαν στο Λάρνακα 5,5 ώρες χειρουργείο και είπε μου, ερώτησα τον γιατρό να μου πει την αλήθεια πως είναι η κατάσταση και δηλαδή μου τι να σου πω κυρία μου δηλαδή μου είναι πολλά σοβαρή η κατάσταση προσπάθησα όσο μπορούσα να το καθαρίσω δηλαδή μου σε 4 μέρες αν δεν φανερωθεί πυρετονίτιδα, θα πάω προς τον καλό. Είδα αλλιώς, το μόνο που θέλω από σας γιατρέ μου, να με βοηθήσετε, να καλέσω, θέλω να έρθει η ιερέας
να προετοιμάσω το παιδί μου. Αν θέλει ο Θεός να μου το χαρίσει, το χαρίσει. Είδα αλλιώς να είναι έτοιμο το παιδί μου. Πάλι μου ο γιατρός να προσπαθήσουμε να έχει εδώ, καλέσουμε να είστε. Είστε. Επία στο γιο μου, μόλις τον φέραμε από το χειρουργείο, ευχήθηκα του χρόνια πολλά. Ήταν ξημερώματα πρωτοχρονιάς. Δηλαδή μου ευχαριστώ, μαγαλή μου, αλλά πώς χρόνια πολλά έτσι η κατάσταση που είμαι. Λέω του, θα σωθήσει, μου λέω του. Και μετά είπαν του ότι να έρθει για όλους. Ο ιερέα. Ενώ ήταν ειδικά για λόγου του που ήρθε. Δηλαδή μου να έρθει, καλό γιατί. Μα θα λάβω, λέει μου. Μετάλαβε. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί με κατακρίναν τόσο σοβαρή κατάσταση του που ήταν και εγώ να του αναφέρω φεθιό για μεταλάβηση. Τα χάσα να του είπουν ότι ήταν έτοιμος. Άρα είναι βαθιά η πίστη σας. Εφανέρωσες και την πίστη σου όμως εκείνη την ώρα. Ναι. Μετάλαβε. Μετά από 4 ημέρες φανερώθηκε η περαιτεροτήτητα. Ξαναβάλλαν, ήρθαν οι γιατροί να τον πάρουν για δεύτερη εγχείρηση. Τη βάλαμε μας να υπογράψουμε και εγώ και το γιος μου. Λέει μου, γιατί μαμά και θέλουν να μας έρθουν, έτσι είναι το. Όμως εμένα πήρε με έξω η αισθήμα. Του δώσε η αναισθησιολόγος και είπε μου ότι πρέπει να υπογράψεις, κυρία, λέει μου, διότι οι πιθανότητες να ξυπνήσει είναι ελάχιστες. Ναι. Υπόγραψα και μπήκα μέσα, λέει μου, γιατί μαμά και βάλαμε να υπογράψω. Έτσι είναι, λέω του μάνα μου, πρέπει να υπογράψω. Λέω του, στην άρχη να πας μέσα στο χειρουργείο, να πούμε μια προσευχή. Και εγώ μέσα μου είπα, εάν τελειώσει η προσευχή πριν να έρθουν να τον πάρουν, θα σωθεί ο γιος μου. Είδα αλλιώς και μην είμαι ισοδότη. Και όμως, τέλειωσαμε μαζί, είπαμε το πιστεύω, είπαμε να μην και μπήκαμε μέσα με το φορείο και πιάσαμε το πήραμε το δεύτερο ηλίκη. Όμως εγώ, αδύνατη πω ότι έκλαια. Μπήκε μέσα στο χειρουργείο, είχε έναν κλειστάκι τους Αγίους Αναργύρους στο νοσοκομείο, κατέβηκα κάτω, πια προσευχήθηκα, ήρθα πάνω, πήγα μέσα στο δωμάτιο, ότι είχαν το ξεχωριστό δωμάτιο. Και ήρθε ο γιος μου, μεγάλος ο Πέτρος, και βρήκε και κλαία. Και πού είναι ο Μιχάλης μας, λέει μου, λέω του, πήραν το για χειρουργείο μόνο μου, γιατί κλαίς μαμά. Διότι έτσι και έτσι μου είπε η γιατρός ότι οι πιθανότητες να ξυπνήσεις είναι ελάχιστες. Αλλά λέω δεν είχαν ούτε ελπίδες μου, γιώμα. Όχι μάμα, να μην χάνεις, να μην κλαίεις, διότι ο Μιχάλης μας θα γιάνει. Δεν ξέρω αν πρέπει να το πω ή αλλιώς. Αλλά νομίζω δεν είναι κακό, λαλή μου. Θα του πει μου, γιώμη, τι είναι. Λαλή μου, έψεσαι, προσευχήθηκα, μάμα. Παρακάλεσα την Παναγία να αγιάνει τον αδερφό μου και να αγιάνει και το μωρό μου που είχε, μωρό μου που είχε ελάχιστο πρόβλημα να πούμε, αλλά παρακάλεσα την Παναγία και τάχτηκε στην Παναγία αντιστήνου όταν γίνει 7 χρονών ο γιος του να πάσει μαζί με τον αδερφό του στη χάρη της. Και συνεχίστη η μάμα λαλή μου, εφόσον δεν ανοιχτά τα μάτια μου και είδα την μπροστά μου, τα άσπρα ντυμένη, τόσο πάνω από τη γη, δεν επάταν. Και έβλεπα την και ένεψε μου να την ακολουθήσω. Συνεχίστη σαν το όνειρο, λαλή μου. Και πήγαμε σε πλοίο και ταξιδεύαμε και φάνηκε η εκκλησία της Παναγίας της Τίνου, λαλή μου, όλη την είδα. Όραμα. Ναι, είπα είναι η εκκλησία της Παναγίας της Τίνου, διότι που ήμουν φοιτητής, επέρασαμε, λαλή, και είδα την. Άρα είχε προειδοποιήσει κατά κάποιο τρόπο. Και την ώρα που έφτασα στη Λαλή, κατέβηκε μου το πλοίο και παρπατούσε πάνω στη θάλασσα και στα χέρια της
βρέθηκα στη ανθοδέσμη γαρίφαλα λογιόλιο χρώματα. Και έβαλε τα στο νερό και πήγαινε μπρος στην εκκλησία. Και για να της δείξω πως την εκατάλαβα, λαλείπουν της, θα έρθουμε εις τη χάρη σου Παναγία μου και να σου φέρουμε τα γαρίφαλα με τον αδερφό μου. Και ύστερα συνεχίστη, λαλεί μου, το όνειρο ότι έγινε ο αδερφός μου, Μιχάλη. Και εγώ, λαλεί μου, μάμα, ένα μωρό έχω τώρα, 2 μηνών είναι το μωρό μου. Και είδα ότι είχα και μια κορούα με δύο μωρά. Ήταν κορούα το δεύτερο. Ενώ έτσι συνέβη. Ναι, έτσι συνέβη. Ούτε κόρη είχε. Απέκτησε κόρη μετά. Απέκτησε κόρη. Ναι. Και όταν έγινε 7 χρονών το πρώτο του βούμωρο, ο γιος μου επαντρέφθηκε στην Ελβετία. Αλλά ήταν ελεύθερος 24 χρονών που ήταν μες στο νοσοκομείο. Και είπε ο γιος μου, ο Πέτρος, που μου το λέει, λαλεί μου, μάμμα, έδωσε μου να καταλάβω η Παναγία ότι θα γίνει ο Μιχάλης μας και θα γίνει καλά και θα παντρευτεί, διότι είδα τον, λαλεί μου, ότι ο ήταν παντρεμένος. Είδε ολόκληρη συνέχεια προφητική. Ήταν παντρεμένος που πιέναμε στη χάρη της, λαλεί μου, και είχε και μια κορού. Και Πασχάλη, για να προλάβουμε να σας ακούσουμε, είναι συγκλονιστικό αυτό που μας είπατε. Θέλω να ακούσουμε πρώτα τον ύμνο και να πάρω τα σχόλια των κυρίων. Παρακαλώ, είναι του κ. Κατσαντώνη. Και έγινε με τη δύναμη του Θεού, έγινε, όμως είπε η γυναίκα του θα είναι η γυναίκα του εξένη, λαλί μου. Τα είδε όλα. Τα είδε όλα και μετά έγινε και 27 χρόνων να παντρευτεί ο γιος μου. Αλλά τα είδε όλα. Τα είδε όπως ακριβώς έγινε. Σε σπουδαίο όραμα, σπουδαίος και ο Πέτρος. Και κάθεται στην Ελβετία ο Μιχάλης μου και τώρα είδα κάτω διακοπές με το γιο του. Θα ακούσουμε, κυρία Πασχάλη. Χαίρε Δεσποίνα, χαίρε χαριτωμένη, μεγαλοδύναμος Θεός, μεγαλοδύναμος Θεός με την πολύ σοφία έστειλεν τον Αρχαγγελόν και πας στην Παναγία. Έστειλεν τον Αρχαγγελόν και πας στην Παναγία. Μεγαλοδύναμος Θεός με την πολύ σοφία. Χαίρε Δεσποίνα, χαίρε χαριτωμένη, και με το λόγο του Θεού βρεθείς εγκαστρωμένη, δια να απολευτερωθούν όσοι είναι κολλασμένοι. Δια να απολευτερωθούν όσοι είναι κολλασμένοι, και με το λόγο του Θεού βρεθείς εγκαστρωμένη. Κυρία Πασχαλή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επειδή φτάσαμε προς το τέλος, δεν ξέρω ο κύριος Παπαγιωργίου αν θέλει. Μέσα από την αφήγηση. Ναι. Έκανα το. Ναι. Όχι, είναι εξαιρετικός ο ύμνος. Ευχαριστούμε και τον Αδάμο, τον συνάδελφο, τον Κατσαντώνη. Από την αφήγηση της κυρίας Πασχαλή είναι ολοφάνερη η πίστη της. Είναι δυνατή παρουσία και υπήρξη. Και έχει δυνατόν όπλο μέσα της, κουβαλεί γερές βάσεις. Ναι. Άλλωστε ο καθένας έχει να μαρτυρήσει κάποιες εμπειρίες από την δική του ζωή με την παρέμβαση ιδιαίτερα της Θείας Προστασίας της Παναγίας. Παρακαλώ, κύριε Νικολαίδη. Τελευταίος λόγος. Είναι ο τελευταίος λόγος, έτσι όπως ροκανίσαμε τον χρόνο σήμερα. Ναι. Να πω, Ελίτα, ότι η Εκκλησία μας θεωρεί την Παναγία ως Θεόν μετά των Θεών. Και είναι το μοναδικό πρόσωπο το οποίο κατέχει την υψηλότερη θέση από όλη τη χτίση, γιατί είναι τιμιωτέρα το Χερουβίν και ενδοξωτέρα ασυνήθως το Σεραφείμ. Ευτυχώς που υπάρχει η Παναγία, γιατί είναι και προστάτης και Αγία Σκέπη σε εμάς, αλλά και δείχνει πολύ κατανόηση στις δικές μας αδυναμίες. Όπως πάντα. Και η Εκκλησία μας πάντοτε λέει, να ξέρουμε ότι όταν λέει δόξα, το δοξαστικό στον Τριαδικό Θεό, αυτό που ακολουθεί στη συνέχεια ο ύμνος είναι το κενήν που είναι στην Παναγία, πάντοτε. Και να πω, Ελίτα, ότι
η Εκκλησία μας πολύ χαρακτηριστικά λέει «Ουδείς προστρέχων επί σε, κατησχημένος από σου εκπορεύεται Αγνή Παρθένα Θεοτόκε». Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος καταφύγει με πίστη στην Παναγία, αποκλείεται να φύγει με άδεια χέρια. Είναι συγκλονιστικά όλα όσα λέξηκα. Εμείς την αισθανόμαστε εδώ στον τόπο μας έντονα, την Παναγία μας. Νομίζω ότι κάθε σπίτι έχει και μια ιστορία, κάθε γειτονιά έχει και μια προσωνυμία, επωνυμία. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Η Κύπρος είναι Ελίτα μου, προς την ίδια της Παναγίας. Απλά να πω έτσι, ξέρετε, γιατί έχει δώσει πολύ χάρη την Παναγία. Γιατί ο Χριστός το κατά σάρκα το πήρε από την Παναγία. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε τον Χριστό στην εικόνα και έχει την ανθρώπινη μορφή και την ανθρώπινη φύση, αυτό το χρωστά στην Παναγία. Και λέει ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων, Αλεξανδρίας και Σταματώ, λέει, εάν ζητούσαμε από όλον τον κόσμο, από το κάθε χτίσμα, να δώσει ό,τι καλύτερον έχει, η θάλασσα, τα πουλιά, οι άνθρωποι, οι ποταμοί, όλα αυτά τα στοιχεία αν τα μαζεύαμε, μόλις και θα φτιάχναμε πρόσθεση της Παναγίας. Και να αποκαλεί το κοιμήλιο της Οικουμένης. Άρα είναι το δώρο της ανθρωπότητας, όλου του χτιστού κόσμου που έδωσε στον Θεό. Σας ευχαριστώ και κατά την παράδοση πολύ. Την Παναγία καθαγίασε τα χώματα της Κύπρου με την εδώ παρουσία της. Και όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, παράδοση σε στην μηδέν πλέον ζήτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ και την κυρία Πασχάλη που ήταν εδώ. Θα μας κλείσουν από πάνω και θα πούν ότι δεν έχω χρόνο δυστυχώς. Να σας ευχαριστήσω όμως με την ψυχή μου. Ήταν και πολύ όμορφη εμπειρία που μας δώσατε. Πάμε να κλείσουμε να πούμε ότι η νικήτρια του διαγωνισμού της Bo Concept είναι η Άντρεα Ιωάννου. Το τηλέφωνο της λύγει στο 28. Θα επικοινωνήσει η παραγωγή μαζί της. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε και την Αντρικούνου και τα παιδιά που δούλεψαν για να έχουμε αυτή την ζωντανή σύνδεση. Αύριο θα είμαστε μαζί σας με ένα πρόγραμμα που επαναλαμβάνουμε για δεύτερη φορά, το ζητήσατε άλλωστε πολύ σχετικά με την Σμύρνη. Και από Δευτέρας ξανά με ζωντανό πρόγραμμα. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο και να είναι η Παναγία πάντα κοντά.